αφήνει ξανά. Έλα, θέλει μόνο λίγη τρέλα. Η ζωή κι όλα θα πάνε καλά. Πώς είστε, χαρούμενη Κυριακή να έχουμε, ελπίζουμε να είστε καλά, όσο καλά μπορούμε να είμαστε σε αυτές τις συνθήκες και μπορούμε πολύ. Μπορούμε πολύ, πιστεύω, γιατί. Γιατί δεν μην είμαστε μόνοι. Φυσικά, εντάξει. Φυσικά, παιδιά, εντάξει. Άμα δεν ήμασταν καλά, εμένα πέφτει σε μια κρίση πανικού χθες. Ένιωσα ότι δεν έχω αέρα, λέω αυτό είναι. Όντως. Ναι, πήρε το Σωτήρι. Λέω Σωτήρι, μου λέει εντάξει, ξέρω, έχει ψυχοπλάκωμα, δεν έχει αποθέματα αέρα. Λέω πού το κατάλαβε. Είσαι και προφήτης και γιατρός. Όχι, μου λέει, ξέρω εσένα. Και μετά πιάσαμε την κρίση πανικού ήταν. Μου λέει είναι η κρίση πανικού ή μου λέει αυτυποβάλλεσαι από αυτά που ακούς ή έχεις άγχος. Ή τη Δευτέρα έχεις ρεπό και δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις ακόμα μετά από τόσο καιρό. Πόσο βλάκα, Χριστέ μου. Είναι κάπως black humor, κάπως. Ρεπό είπα, δεν είπα κάτι παραπάνω. Black humor full. Αμήχανη στιγμή. Αλλά τι έγινε, πώς το ξεπέρασες? Όλα καλά. Πιάσαμε και την κουβέντα και το κοτσουμπολίκι μετά με την Άννα και το Σωτήρι. Τέλει. Πέρασε η ώρα. Πέρασε. Ξέχασα. Τα φιλιά μας την Άννα και το Σωτήρι είναι οι προσωπικοί μας γιατροί, αυτοί που τα ζουν όλα μαζί μας, που παίρνουμε κλαίγοντας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει η σημερινή εκπομπή, γιατί έχει πολλά, πολύ ωραίους καλεσμένους, πολύ ωραία θέματα και έτσι φυσικά μέσα σε αυτό τον παλμό των ημερών. Παρακαλώ. Δείτε σήμερα. Όλες οι εξελίξεις της επικαιρότητας. Ο Σωκράτης Αλαφούζος ζωντανά από το Λος Άντζελες. Τι φοβήθηκε η Ιλένια Ουίλιαμς όταν το τεστ για τον κορονοϊό βγήκε θετικό. Σχέσεις, επανασυνδέσεις και τρυφερές ιστορίες αγάπης στις μέρες του κορονοϊού στο ερωτικό βαρόμετρο της εβδομάδας. Ο Αλέξης Γεωργούλης βρίσκεται στο πατρικό του σπίτι στη Λάρισα και απαντά στη Βάνα Μπάρμπα. Στην κουζίνα, ο Βαγγέλης Δρίσκας μας φτιάχνει λαχταριστή τυρόπιτα σουφλέ. Πώς περνά τις ημέρες της καραντίνας ο αγαπημένος μας Γιάννης Ζουγανέλης. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν στη σημερινή εκπομπούλα μας. Εκπομπάρα, τι λέω. Όχι υποχωριστικά. Όχι υποχωριστικά εδώ. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι στην παρέα μας φυσικά είναι τα Σάιος, που εδώ και 10 χρόνια είναι στην παρέα μας γενικά και στη ζωή μας, γιατί καλύπτει όλες τις ανάγκες που έχουμε, κορίτσια και αγόρια, σε περιποίηση, χρώμα, styling, διάθεση πια. Γιατί άμα δεν φτιάξεις έτσι λίγο τα μαλλιά σου, πώς θα φτιάξεις διάθεσή σου? Να μην είμαστε στο σπίτι, παιδιά, σαν να είμαστε άνθρωποι του Νεάτερνταλ. Αυτό χάλασε. Ένα στυλόν μου φέρετε, πάρα πολύ θα το εκτιμήσω. Αυτά. Οπότε είναι πάρα πολύ, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είναι στην παρέα μας και στη ζωή μας. Προμηθευτείτε τη συλλογή για να είστε έτσι περιποιημένοι όλες τις ώρες και στην καραντίνα. Βεβαίως. Εσύ που ζεις με το κορίτσι σου, είναι περιποιημένο έτσι αυτές τις μέρες? Είναι περιποιημένο. Και εγώ περιποιημένος είμαι. Θες παρά ήταν περιποιημένη που έβλεπα ότι έκανε ένα βίντεο με κάτι φώτα μέσα στο σπίτι. Ναι. Τι έχετε, σπίτι, πλατό? Λέω, το έχουμε κάνει στούντιο το σπίτι. Μία το TikTok, μία μαγειρικές, μία το έμετα. Μάλιστα. Αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως. Έτσι, όχι να περάσει η ώρα μας και εμάς. Να περάσει η ώρα και για τον κόσμο, παιδιά, που δείχνει να το χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι με την επικαιρότητα και με τον Τάσο μας να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, Σύση. Καλημέρα, Παύλο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Ξεκινάμε από τον καιρό όπου έχουμε μία μικρή επιδείνωση, είναι σε εξέλιξη από χθες. Έντονα καιρικά φαινόμενα, χιόνια και καταιγίδες. Στα ορεινά της Ευρυτανίας αλλά και της Φθιώτιδας το χιόνι ξεπέρασε τα 30 εκατοστά. Στη Δυτική Ελλάδα αναμένεται ύφεση των καιρικών φαινομένων που ξεκίνησαν, είπαμε, από το Σάββατο, ενώ χιόνια προβλέπονται στα επιρροτικά ορεινά με πυκνές χιονοπτώσεις στην κεντρική Στερεά και τη Θεσσαλία. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από σήμερα το βράδυ σταδιακά. Παιδιά, και... συγγνώμη, χτες το βράδυ κάτι κεραυνή. Ναι, όντως ισχύει. Πάρα πολύ έντονη. Και ήχος και φως. Από όλα είχαν. Άρα ήσουν στη Ρόδο στο θέαμα. ήχος και φως. Εγώ παρατήρησα και το πρωί τα αυτοκίνητα είναι λασπωμένα. Η βροχή δεν πρέπει να ήταν. Πρέπει να έχει και άμμο η βροχή. Πολύ άμμο. Σωστά. Ναι. Πρέπει να έχει. Είναι η κλασική βροχή από, με την άμμο από την Αφρική. Ναι. Τάσο μου, μέχρι πότε θα κρατήσει αυτό, ξέρουμε? Μέχρι αργά σήμερα το βράδυ, σε αρκετές περιοχές της χώρας, όμως ο παγετός θα συνεχίσει να υπάρχει και τη Δευτέρα.
Πάμε να δούμε τι έγινε στη συνάντηση τη χθεσινή, το πρωί του Σαββάτου, ανάμεσα στον κύριο Τσιόδρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Μαξίμου, όπου οι δυο τους εξέτασαν την αποδοτικότητα των μέτρων. Μάλιστα, το φωτογραφία από τη συνάντηση πόσταρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Facebook. Στο διάλογο που είχαν οι δύο άντρες, όπως ενημερωθήκαμε, εκφράστηκε ικανοποίηση για την ελεγχόμενη αύξηση των κρουσμάτων σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Χτες, μάλιστα, ανακοινώθηκαν 9 νεκροί, 68 συνολικά στη χώρα μας και 60 νέα κρούσματα. Είναι ένας ρυθμός αύξησης πολύ χαμηλός. Δεν μοιάζει σε τίποτα καθόλου με όλα όσα συμβαίνουν στην μεσογειακή γειτονιά μας. Και παράταση των μέτρων ανακοινώθηκαν επίσης. Εβδομάδες ακόμα, Ναι, ναι. Μέχρι 20 ακριβώς, Απριλίου, 21. 27 Απριλίου. Αναμενόμενο και αυτό. Ναι. Αναμενόμενο, σωστά. Να έχουμε μέσα τη μεγάλη εβδομάδα. Αυτή είναι το μεγάλο ζητούμενο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στη συζήτηση που είχαν, αποφασίστηκε να μην ληφθούν, να βγει από το τραπέζι το σενάριο της λήψης επιπλέον πιο αυστηρών, με αυστηροποίησης των μέτρων, αλλά να εξεταστεί κατά τη μεγάλη εβδομάδα, να δούνε πώς θα πάει η πορεία των εκδρομέων, αν θα υπάρξει κύμα εξόδου και αν αυτό εμφανιστεί, τότε να ληφθούν άμεσα και επιτόπου μέτρα, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα απειθαρχίας. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ αντιλαμβάνομαι τον κοινωνικό παλμό από τη μαμά μου. Αφού η μαμά μου το έχει πάρει απόφαση. Ναι. Και ζει με αυτό και έχει κάνει το πρόγραμμά της. Λέει, θα βάλω το αρνάκι μου στο φούρνο, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα βάλουμε όλοι τα τηλέφωνα απέναντι, θα κάνουμε έτσι Πάσχα. Νομίζω ότι κάπως το έχουμε πάρει απόφαση. Γιατί ειλικρινά τη θεωρώ δείγμα. Ήταν από τους ανθρώπους που μέχρι τελευταία στιγμή πήγαινε για καφέ, πήγαινε σούπερ μάρκετ, έλεγε έλα μωρέ και τι έγινε, ξέρεις. Τώρα, αφού μπήκε σε πρόγραμμα η μαμά μου, νομίζω ότι όλοι κάπως έχουμε μπει. Μέχρι μπορούν όλοι. Μην εννοείς την περίοδο που ξεκίνησαν τα μέτρα. Γιατί η μαμά σου είναι τρεις εβδομάδες μέσα, ναι. Αλλά εγώ θυμάμαι έναν κύριο αυτήν την εβδομάδα που λέει: δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι. Έβαλα 6, θέλω να κάνω άσκηση. Και ο άνθρωπος δεν ήταν και ασκούμενος, φαινόταν. Παιδί μου, αλλά εδώ λέμε για έξοδο μαζική για το Πάσχα. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι αυτό το έχουμε ξεπεράσει, ότι δεν είναι στο τραπέζι. Τι εννοείς, Τάσου, πες μας, σε παρακαλώ, αν ισχύει ή όχι ότι μέσα στην εβδομάδα πάρα πολλοί άλλαξαν τον τόπο κατοικίας τους, προκειμένου να μπορούν να φύγουν και να φύγουν νόμιμα. Ναι, παρουσιάστηκε ένα τέτοιο πρωτόκολλο αλλαγή τόπου κατοικίας, σίγουρα δεν είναι τόσο πολύ. Θέλω να αλλάξεις εσύ από Αθήνα, να βάλεις λιτόχωρο κατοικία και να πεις, πρέπει να πάω στο σπίτι μου, είναι το λιτόχωρο, για Πάσχα. Θέλω να σχολιάσω και αυτό που είπε εσύ σχετικά με τις μαμάδες. Το δίκτυο των μαμάδων, επειδή είναι πρωτόγνωρη καιρή, έχει ενεργοποιηθεί και στο πεδίο των πανελλαδικών, όπου επί της ουσίας είναι αυτές που σε μεγάλο βαθμό συμπληρώνουν την τηλεεκπαίδευση που είναι σε πλήρη εξέλιξη ή όχι, ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα δημοτικά. Δεν φαντάζεσαι τι ξεσκονίζουμε, Τάσο μου! Και δεν μιλάω για πανελλαδικές, έτσι. Μιλάω για δημοτικό και πρώτη γυμνασίου που είναι τα δικά μου παιδιά. Και λέω, Χριστέ μου, τα έκανα εγώ αυτά. Τι ωραία, δεν θυμάμαι. Και ανοίγω το Google, με ρωτάνε και θέλω να κάνω ό,τι ξέρω κιόλα. Και παίρνω το κινητό, ανοίγω το Google την ώρα που γίνεται η ερώτηση και λέω, μισό λεπτό. Τέλειο. Τι να κάνω, παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι έχουν μπει όλες οι μαμάδες σε αυτό το ρόλο, αλλά οι μαμάδες που τα παιδιά τους είναι τρίτη ηλικίου και προετοιμάζονται για πανελλήνιες, νομίζω ότι είναι σε πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν. Κάτι στο σχολείο έχει δώσει. Δηλαδή, αν δεν είναι καθηγητές, καθηγήτριες. Έχουν δώσει από το σχολείο, δηλαδή, μαθήματα που πρέπει να κάνουν τα παιδιά μέχρι να ξανανοίξουν. Τα ξέρουν, μωρέ Κωνσταντίνε, την ύλη, την ξέρουν τα παιδιά. Προετοιμάζονται τώρα για τις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Δεν ήταν αυτό το τρίμηνο που θα τη μαθαίνουν. Ακριβώς. Προετοιμασία είναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί από τη στιγμή που δεν μας έχει ξεκαθαριστεί πότε θα γίνουν οι πανελλήνιες και μπορεί να γίνουν Ιούνιο. Και με ποια, Ιούλιο. Και με ποια ύλη. Μίλησε η κυρία Κεράμεο σήμερα στο Open TV Μαυραγάνη. Είπε ότι προσπάθεια γίνεται όλοι να φτάσουμε μέχρι και τον Ιούλιο για πανελλήνιες, να αποφευχθεί το απεκταίο σενάριο που είναι για Σεπτέμβριο. Αλλά όπως είπε και πολύ λογικά η κυρία Κεράμεο, είναι κάτι που θα καθοριστεί από τα μέτρα που βρίσκονται τη δεδομένη χρονική στιγμή σε εφαρμογή. Αν δηλαδή
το αρμόδιο συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας αποφασίσει ότι δεν πρέπει να υπάρχει τόσο έντονος συγχρονισμός στις αίθουσες που θα διεξαχθούν οι πανελλήνες, οι οποίες πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνουν με λιγότερα άτομα σε αίθουσες και σε περισσότερα σχολεία. Και όπως είπε και η Υπουργός, με λιγότερη ύλη, κάτι όμως που θα καθοριστεί τελικά, το πόσο θα είναι, δηλαδή, πόσο θα είναι η περικοπή της ύλης, από το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων. Άρα αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα και γι' αυτό δεν έχουμε σαφή εικόνα. Σχολιάζοντας και αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, είναι στις άλλες βαθμίδες των σχολείων, δηλαδή στο γυμνάσιο και σε πρώτη Δευτέρα Λυκείου, η τηλεεκπαίδευση σε ένα βαθμό μέχρι στιγμής κάνει επαναλήψεις και τώρα, αυτή την περίοδο, με τα πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται, προσπαθεί να περάσει με νέα ύλη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους δασκάλους να κάνουν βίντεο μάθημα. Ναι. Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν στην Αμερική, το 40% των καθηγητών σε δημόσια σχολεία μπορούν να ανταποκριθούν στην δημιουργία βίντεο μαθήματος για τα παιδιά. Το 69% των ιδιωτικών σχολείων μπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα αυτό που αντιμετωπίζουμε. 1 δισεκατομμύριο μαθητές σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή έχει μεταφερθεί από τη μία μέρα στην άλλη στο πεδίο της τηλεεκπαίδευσης. Πάντως, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό, για την ψυχολογία τους. Εγώ το είδα από τα δικά μου παιδιά, όταν άρχισαν να συναντιούνται ξανά με τους συμμαθητές τους, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να μπαίνουν σε μια ρουτίνα. Ξέρεις, βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά, θεωρώ. Ακόμα και αν δεν μπορεί να γίνει και να καλυφθεί η ύλη, που θα ενδεχομένως θα έχει καλυφθεί στο σχολείο. Προφανώς δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το βαθμό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μην μένουμε πίσω, για την ψυχολογία πιο πολύ παρά για τη γνώση, Τάσο μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί ό,τι και να γίνει, αυτό παιδιά θα καλυφθεί κάποια έτσι στιγμή. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα χάσουν τη χρονιά, δηλαδή. Έτσι είναι. Στα δικά μου τα χρόνια πίσω, τώρα θα ήμασταν. Oh. Στα δικά σου χρόνια, κρυφό σχολείο. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι μπήκε σε λειτουργία η γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306. Η οποία ξεκίνησε από χθες. Οι πολίτες, όταν νιώσουν την ανάγκη, μπορούν να καλέσουν το 10306, όπου θα έχουν τις παρακάτω επιλογές: παροχή ψυχολογικής στήριξης σε 24 ώρες λειτουργία, παροχή ψυχιατρικής βοήθειας σε πάσχοντες από ψυχικό νόσημα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, παροχή ψυχολογικής στήριξης παιδιών και οικογενειών σε 24 ώρες λειτουργία, παροχή ψυχολογικής στήριξης υγειονομικού προσωπικού, που είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, και κοινωνικής στήριξης από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλη προσπάθεια και μπράβο, γιατί έχει μπει λίγο σε δεύτερη μοίρα αυτό. Και ξεχνάμε ανθρώπους που πραγματικά δυσκολεύονται πάρα πολύ και να περιοριστούν σε κάποιο χώρο και στον εγκλεισμό και ενδεχομένως σε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μέσα στο σπίτι και μέσα στην οικογένεια. Μπράβο και ελπίζω να βοηθήσει και να απευθυνθούν σε αυτούς τους αριθμούς οι άνθρωποι που το χρειάζονται, έτσι, γιατί έτσι θα βρουν και τη βοήθεια. Το νοσηλευτικό προσωπικό επίσης είναι ένα πεδίο που χρειάζεται ψυχολογική στήριξη. Όλος ο πλανήτης τους χειροκροτεί. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, αυτού του πολέμου. Και είναι πολύ έντονα ο συναισθηματικός φόρτος. Φανταστείτε ότι εμείς τα παρακολουθούμε εξ αποστάσεως. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που τα ζουν και τα αντιμετωπίζουν καθημερινά. Πολύ σωστά, Τάσο. Θέλετε να περάσουμε στη σύνδεση, δεν ξέρω. Σε λίγο, γιατί είναι σχετικό με αυτό που λέει ο Τάσος, γι' αυτό το ρώτησα. Να οπότε πούμε. Πες και αυτό που έχει Τάσο μου και θα περάσω μετά. Να πούμε ακόμη ότι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι παρουσιάστηκε κρούσμα κορονοϊού σε μια ακόμη δομή μεταναστών, στην παλαιά δομή μεταναστών στη Μαλακάσα, όχι στη νέα κλειστή δομή, σε αυτή που μεταφέρθηκαν από τη Μυτιλίνη, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Στην παλιά δομή παρουσιάστηκε ένα κρούσμα, πρόκειται για έναν 53χρονο άνδρα από το Αφγανιστάν, λένε κάποιες πληροφορίες. Δεν είναι ακόμη σαφής σε αυτό το κομμάτι. Ζούσε εκεί με την οικογένειά του, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έχει υποκείμενο νόσημα, η δομή έχει τεθεί σε καραντίνα. Μάλιστα. Λογικό είναι. Λογικό.
Είχε συμβεί και με τη Ριτσόνα ακριβώς το ίδιο. Θα είναι και οι δύο δομές, φαντάζομαι, υπό παρακολούθηση. Δεν επικοινωνούν η μία δομή, η νέα, με την, παλαιά, κλειστή, με την παλαιά δομή. Εν τούτης είναι ένα ζήτημα και οι δύο θα τεθούν λογικά υπό παρακολούθηση. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Παράσχου Θωμά. Είναι 42 ετών, παντρεμένος με δύο παιδιά μικρής ηλικίας, 7 και 3,5 αντίστοιχα, και είναι νοσηλευτής παιδιά στις μονάδες ΜΕΘ του Αττικού. Και κάθε μέρα έρχεται αντιμέτωπος με όλα αυτά τα περιστατικά κορονοϊού και μετά πρέπει να γυρίσει σπίτι του στα παιδιά του. Και θέλουμε πραγματικά καλημέρα, κύριε Παράσχου. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, δεν ξέρω, μια μεγάλη αγκαλιά θα σας στείλω, γιατί αυτό αισθάνομαι, παρόλο που δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, για όλο αυτό το έργο που επιτελείτε και για όλες τις προσπάθειες μέσα στο φόβο σας, μέσα στην αγωνία σας, να βοηθήσετε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που εργαζόμαστε, 16-17 χρόνια, είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που το επάγγελμα του νοσηλευτή έχει μπει μπροστά στο κάδρο, είναι σε πρώτο πλάνο. Και ο κόσμος όλος πλέον έχει αντιληφθεί και τη σπουδαιότητα της δουλειάς μας και το πόσο δύσκολη είναι και τον πολύ ψηλό βαθμό επικινδυνότητας που έχουμε καθημερινά. Οπότε χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Όχι, είναι γεγονός αυτό και η αλήθεια είναι ότι όντως έχουν πέσει τα φώτα πάνω σε αυτό το επάγγελμα και ευτυχώς. Και κρεμόμαστε από τα χέρια σας, από τα χείλη σας, από τις προσπάθειές σας. Όλες οι αγωνίες μας είναι πάνω σας ακουμπισμένες. Και για μας αλλά και για τους δικούς μας ανθρώπους. Γιατί ξέρουμε ότι πια λειτουργούμε κάτω από αυτό το καθεστώς σαν ένας οργανισμός, ένας ολόκληρος πλανήτης. Οπότε όταν νοσεί ο διπλανός μας, αυτό απειλεί και εμάς τους ίδιους. Και νομίζω ότι λίγο βάναυσα, αλλά το καταλάβαμε μέσα από αυτόν τον τρόπο, ότι είμαστε ένα όλοι μαζί. Πείτε μου λίγο για αυτή την εμπειρία, για αυτές τις μέρες στο Αττικό, με τα κρούσματα, με όλη αυτή την καθημερινότητα και μετά σε δεύτερη ερώτηση φυσικά, η οικογένειά σας και πώς επιστρέφετε σπίτι, πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, ξεκινήσαμε εδώ και 2 εβδομάδες να υποδεχόμαστε περιστατικά με κορονοϊό στην μονάδα του Αττικού. Στο άκουσμα ότι το νοσοκομείο μας θα γίνει σημείο αναφοράς, εκεί επήλθε έτσι ένα πρώτο σοκ, ένας φόβος. Γιατί με όλα αυτά που ακούγαμε, και λέμε τώρα τι γίνεται. Όλο αυτό όμως ήταν η αναμονή, το διάστημα της αναμονής, μέχρι να ξεκινήσουμε και να υποδεχθούμε το πρώτο περιστατικό. Και από εκεί και μετά, ο φόβος έχει φύγει, δεν υπάρχει περιθώριο για φόβο, αλλά υπάρχει αγωνία και ανησυχία για το τι μέλη γενέστε γενικότερα, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε. Και οι προσπάθειές μας είναι να πάνε όλα καλά. Όσον αφορά το κομμάτι που με ρωτάτε για την οικογένεια, όπως είπατε έχω 2 παιδάκια, πάντοτε ο προβληματισμός μου και εμένα και της συζύγου μου, γιατί για αυτήν είναι επαγγελματίας υγείας, ήταν να μην μεταφέρουμε κάτι από τις δουλειές μας στο σπίτι. Και επειδή τα παιδιά είναι μικρά, 6,5-3,5, ένα ακόμη παραπάνω. Οπότε η διαδικασία τώρα ποια είναι? Φροντίζουμε να κάνουμε μπάνιο πριν φύγουμε από τη δουλειά, να έρθουμε σπίτι και τα παιδιά ουσιαστικά κατά μία είναι τα έχουμε εκπαιδεύσει. Όταν μπαίνει ο μπαμπάς στο σπίτι, δεν ορμάμε κατευθείαν πάνω, να πάει στο μπάνιο να πληθεί και κατόπιν έχουμε τα υπόλοιπα. Πόσο εύκολο είναι αυτό να το εξηγήσεις σε ένα παιδάκι 3,5 χρονών? Είναι αρκετά δύσκολο. Μας βοηθάει πάρα πολύ εδώ η μεγάλη μας η κόρη. Και η αλήθεια είναι ότι έχω εκπλαγεί και με το σχολείο, όταν ήταν σε λειτουργία βέβαια τα σχολεία, που ακόμη και από τον παιδικό ερχόταν ο μικρός, μπαμπά πλένουμε καλά τα χέρια. Δηλαδή κάνανε και εκεί σημαντική δουλειά. Συν όλα αυτά που τους λέμε εμείς εδώ στο σπίτι. Και ουσιαστικά και σαν παιχνίδι γινότανε. Παιδιά, πάμε να πλύνουμε όλοι μαζί τα χέρια. Και το κάνουμε έτσι, να ο μπαμπάς, να η μαμά. Μάλιστα.
Σκληρό αυτό, κυρίως για τους γονείς νομίζω. Πιο πολύ για τους γονείς παρά για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πολύ προσαρμοστικά σε τέτοιες συνθήκες. Πείτε μου λίγο τι περνάει μέσα από το μυαλό σας γενικά όλες αυτές τις μέρες σε σχέση με τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύετε, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε αυτά που χρειάζεστε, στον εξοπλισμό που μπορείτε να έχετε σαν νοσηλευτές όσον αφορά τις μάσκες, τα γάντια, τις στολές. Γάντια υπάρχουν από όσο ξέρω. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής έχουμε τα πάντα. Μέχρι στιγμής, αυτό το τονίζω, και υλικό, προστατευτικό, τις ειδικές στολές, κράνη, μάσκες, και ελπίζω έτσι να συνεχίσουμε, γιατί και εμάς ο φόβος μας σαν επαγγελματίες υγείας είναι αυτός. Δηλαδή δεν φοβόμαστε να μπούμε μέσα στον κορονοϊό να τον αντιμετωπίσουμε, φοβόμαστε μήπως δεν έχουμε τα υλικά. Αλλά μέχρι στιγμής, από τη στιγμή που τα έχουμε, κανένας δεν έχει θέμα και μπαίνουμε όλοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέραμε για τις ελλείψεις, ξέραμε ότι θα φροντιστεί, αλλά δεν γνωρίζαμε ότι όντως έχει γίνει αυτό. Όχι, όχι. Μέχρι στιγμής είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Εγώ θέλω να ελπίζω έτσι να συνεχίσουμε, έτσι. Μακάρι, μακάρι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Παράσχο, επειδή είσαστε συνηθισμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας να βλέπετε πάρα πολλά πράγματα, να βλέπετε τον πόνο, κατάματα. Ήθελα να ρωτήσω τώρα σε αυτή την περίπτωση, με αυτούς τους ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι, που πάσχουν από τον κορονοϊό. Καταρχάς, πόσοι άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι σε εσάς? Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 ασθενείς. 6. Είναι κάτι διαφορετικό, αντιμετωπίζετε κάτι διαφορετικό και σε ψυχολογικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο σε σχέση με άλλες περιπτώσεις? Κοιτάξτε, είναι πιο έντονο το συναισθηματικό φορτίο, γιατί ακούσω όλο αυτό που γίνεται, ότι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό. Και αυτό σε φορτίζει περισσότερο συναισθηματικά. Αλλά η δουλειά εννοείται πως σαν περιστατικά είναι πολύ επιβαρημένα. Και επειδή όλο αυτό είναι πρωτόγνωρο και ακόμα είναι, ξέρετε, όλη η ιατρική κοινότητα ψάχνει για εμβόλια, θεραπείες, δεν ξέρεις ακριβώς και πώς να συμπεριφερθείς. Δηλαδή, βλέπεις τι γίνεται και αναλόγως πράττεις. Λειτουργεί το συνέστημα πιο έντονα, φαντάζομαι, και νομίζω και οι ίδιοι άνθρωποι είναι πιο φοβισμένοι με όλα αυτά που ενδεχομένως έχουν ακούσει. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκονται, αν έχουν τις αισθήσεις τους και καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Αλλά έχουμε ακούσει πάρα πολλές ιστορίες μέσα από τις εντατικές σε σχέση με τον κορονοϊό πάντα. Κοιτάξτε, ακόμη σε εμάς δεν είναι διασωληνωμένοι, είναι κατεσταλμένοι οι άνθρωποι, οπότε δεν έχουμε άμεση επαφή. Αυτό γίνεται σε δεύτερο επίπεδο, όταν βγαίνουν από την καταστολή και αρχίζουν να ξυπνάνε, και εκεί μπορούμε να έχουμε μία επικοινωνία. Εμείς θέλουμε να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για το έργο σας, αλλά και γιατί ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και αυτό, καλή δύναμη, παιδιά. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι. Και απλά να πούμε αυτό που λέγεται από όλο τον κόσμο, αλλά πραγματικά πρέπει να μένουμε όλοι στο σπίτι. Βοηθήστε μας για να σας βοηθήσουμε κι εμείς. Θα το κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς από εδώ όσο μπορούμε να το λέμε και να το ξαναλέμε, αλλά και να μείνουμε και οι ίδιοι σπίτι όσο μπορούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μου. Καλημέρα. Νομίζω είναι το πιο δυνατό σύνθημα του 2020. Μένουμε είναι, στο σπίτι. Ναι. Ξέρεις τι, εμάς συχνά μας στέλνουν μηνύματα, φαντάζομαι και σε εσάς, παιδιά. Ναι, εντάξει, εσείς μας λέτε μείνετε σπίτι, είστε στην εκπομπή, τουλάχιστον πάτε στη δουλειά. Ναι. Ξέρεις, πολλά τέτοια σχόλια, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που οφείλουν να δουλέψουν, όπως είμαστε εμείς ή όπως είναι άλλοι άνθρωποι που βλέπουμε στους δρόμους, και θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που είναι στο δρόμο είναι γιατί πρέπει να είναι και οφείλουν να δουλέψουν και όχι γιατί κάνουν βόλτες. Εντάξει, και το ότι πας σε δουλειά δεν είναι πάντα και το πιο ευχάριστο πράγμα αυτή την περίοδο, όταν ξέρεις ότι πρέπει να προφυλαχθείς και να πας μέτρα προστασίας και προληπτικά μέτρα, όταν γυρίζεις από το σπίτι, σαν να γυρίζεις από δεν ξέρω και εγώ από πού. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Τάσο πάλι. Τάσο μου, είσαι μαζί μας? Ναι. Να κλείσουμε λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ξεπέρασαν τα 300.000 κρούσματα, η Νέα Υόρκη κατέγραψε 630 θανάτους στη χειρότερη της μέρα, η πανδημία έχει σκοτώσει συνολικά περισσότερους από 45.000 ανθρώπους στην Ευρώπη, ένα πεντάχρονο αγοράκι με υποκείμενο νόσημα πέθανε από τον νέο κορονοϊό στη Μεγάλη Βρετανία, με τη χώρα να καταγράφει 708 νέους θανάτους, και το μήνυμα της Βασίλισσας Ελισάβετ, το οποίο είναι το τρίτο που κάνει σε περίοδο κρίσης, μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και το θάνατο της Νταϊάνας, να μεταδίδεται τηλεοπτικά σήμερα το βράδυ.
Μάλιστα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλάμε για ιστορικές στιγμές. Είναι γεγονός. Εντάξει, το πεντάχρονο δεν μπορώ να το διαχειριστώ καθόλου. Είναι δύσκολα τα πράγματα και αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά. Και όσο κι αν ακούγεται ότι το λέμε συνέχεια και ενδεχομένως κάποιοι να λένε δηλαδή πόση φορά να τα ακούσουμε, πρέπει να τα ακούσουμε, ότι δεν κάνει διακρίσεις σε κανέναν αυτός ο ιός. Πρέπει όλοι να προσέχουμε και πρέπει να προσέχουμε και τους άλλους. Και μιας και έχουμε μπει να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη και στον κόσμο, πάμε να συνδεθούμε λίγο με την Ουκρανία και την κυρία Ιουλία Ζαρίκοβα, που είναι εκπρόσωπος νεολαίας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ρωσίας, για να μας μιλήσει από το Σαρτανά. Μάλιστα, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Καλά, καλά, εσείς? Μια χαρά και εμείς, προσπαθούμε εδώ. Κάνουμε ό,τι και εσείς φαντάζομαι. Ποιες είναι οι συνθήκες εκεί? Για μιλήστε μας λίγο για την Ουκρανία. Τα δικά σας νούμερα είναι σχετικά καλά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό για το τελευταίο 24ωρο, ο συνολικός αριθμός αποτελεί πλέον 1.225 κρούσματα, ενώ οι θάνατοι έφτασαν το 32. 32. 32. Διαβάζω εδώ στα χαρτιά μου και εμένα προσωπικά με έχει σοκάρει, το κράτος έχει σκάψει προληπτικά 600 ταφούς. Αυτό έγινε σε μία συγκεκριμένη πόλη, στον Νύπρο. Το έχω ακούσει στα δελτία ειδήσεων χθες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκαναν. Απλώς ακούγεται ότι και σαν ένα μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας του κόσμου στους δρόμους, δηλαδή σαν ένα μέτρο πρόληψης. Ουσιαστικά το κάνουν για να ενδεχομένως να ταρακουνήσουν τον κόσμο, για να καταλάβουν ότι τα πράγματα ακριβώς, είναι σοβαρά. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, αυτό είναι μια λογική, ναι. Γιατί κατά τα άλλα είναι λίγο μακάβριο. Ναι. Σε σχέση με τα μέτρα, πώς έχει λειτουργήσει η Ουκρανία, η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την καραντίνα μέχρι τις 27 Απριλίου και από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ και άλλα πιο αυστηρά μέτρα, δηλαδή γίνεται απαγόρευση κυκλοφορίας και σε μερικές πόλεις γίνεται λόγος και για την απαγόρευση κυκλοφορίας με αυτοκίνητα. Γίνεται περιορισμός κυκλοφορίας και σε αριθμό ατόμων, όχι περισσότερο από 2 άτομα μαζί. Και βεβαίως, όπως και σε άλλες χώρες του κόσμου, οπωσδήποτε να φοράνε οι πολίτες τη μάσκα, να χρησιμοποιούν το αντισηπτικό, δηλαδή όλα τα μέτρα που εφαρμόστηκαν σε όλο τον κόσμο. Ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι σχετικά σε καλή κατάσταση η Ουκρανία. Προφανώς πήρε και με γρήγορα μέτρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Να χαιρετήσουμε και τον Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ και τον Τάσο μας. Λοιπόν, και πάμε να σας θυμίσω λίγο το διαγωνισμό. Μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, θα είναι μαζί μας ο Σωκράτης Αλαφούζος και θα δούμε και τα φρέσκα νέα της ημέρας που έχουν, τι έγινε χτες. Γιατί υπάρχει τρομερή κινητικότητα στα social, παιδιά. Δεν ξέρω αν την έχετε προσέξει. Κάτι έχουμε πάρει γραμμή. Πάρα πολύ από μεγάλη. Live σε live πηγαίνουμε. Η νέα τηλεόραση. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε τη δωράρα μας. Μιλάμε για αυτή τη τζιπάρα, Jeep Renegade, χιλιάρι, μαύρο, γυαλιστερό, υπερσύγχρονο, διαστημόπλιο μέσα. Κόρνες από εδώ, οθόνες από εκεί, μόνο καφέ δεν σου ψήνει. Αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει δικό σου. Στέλνοντας ένα μηνυματάκι, δώρο από εμάς, open και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 14999. Πότε δεν ξέρεις, στείλ το εκεί που κάθεσαι στον καναπέ. Ξέρεις εσύ αν θα σου ξημερώσει και θα σε πάρουμε τηλέφωνο και θα σου πούμε καλέ, κέρδισες το τζιπ, έλα να το πάρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Και επίσης, έτσι κι αλλιώς μπαίνετε στην κλήρωση και για το υβριδικό smartwatch Garmin που κληρώνουμε σήμερα. Έτσι, σε χρώμα navy, blue, gold, χρυσό, ροζ. Εντάξει, μιλάμε για το πιο elegant κόσμημα ρολόι που μπορείτε να φορέσετε. Αυτά τα δύο δώρα, λοιπόν, τα διεκδικείτε με το μηνυματάκι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Σωκράτη Αλαφούζο.
είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει να καλημερίσουμε και την Ελενίτσα μας που καλημέρα είναι στην παρέα μας. Σας. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνεις, πού ήσουν, α? Να, στο απέναντι πλατό εδώ πέρα, σας άκουγα. Λοιπόν, πριν συνδεθούμε με Λος Άντζελες και το Σοκράτη Αλαφούζο, πάμε λίγο να δούμε τα φρέσκα. Γίνονται πράγματα, παιδιά, στα social media γενικότερα. Πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσω με το ότι η καραντίνα μας έχει κάνει να ανακαλύψουμε κάποια κρυμμένα μας ταλέντα. Και η Ρούλα Ρέβη σίγουρα έχει εντυπωσιαστεί και έχει καταχαρεί με το κρυμμένο ταλέντο του Αποστόλη Τότσικα, το οποίο θα το δούμε στο βίντεο που έρχεται. Επίσης, μέσα από διάφορα live, μαθαίνουμε και διάφορες πληροφορίες. Γιατί η πρώτη πληροφορία είναι ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μας είπε ότι θα κάνει την επίσημη δήλωσή του για τον Αντώνη Κανάκη μετά από την καραντίνα και τον κορονοϊό. Και έκανε ένα σχόλιο χθες στο live του Χάρη Λεμπιδάκη, όπως επίσης και η Κατερίνα Καινούριο, ένα μικρό σχόλιο για την Ρούλα Κορομιλά σε live και πάλι με τη Δέσποινα Καμπούρη. Για δείτε. Τι γίνεται σε αυτά τα χαμός live, παιδιά, χαμός, πάμε! Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ μετρούν αντίστροφα τις μέρες μέχρι να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως περιμένουν κορίτσι αναρτώντας μια φωτογραφία με τον Ορλάντο πασαλημένο με ροζ βουτυρόκρεμα. Η Pink με ανάρτησή της στο Instagram ανακοίνωσε πως τόσο εκείνη όσο και ο τρίχρονος γιος της διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Κάνοντας αναφορά στην έλλειψη ετοιμότητας των αρχών για την πανδημία, δήλωσε πως θα δωρήσει $1 εκατομμύριο στην προσπάθεια των υπηρεσιών υγείας για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Η Sharon Stone έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό. I'm with you. I see you. My heart is with you. Η Τζέιντ και Χιούστον από το Τέξας παντρεύτηκαν και αναγκάστηκαν να το κάνουν σε κλειστό κύκλο λόγω κορονοϊού, παρότι μέχρι πρότινος είχαν ετοιμάσει μεγάλο πάρτι για 200 καλεσμένους. Οι καλεσμένοι τους, ωστόσο, αποφάσισαν να κάνουν παρέλαση με τα αυτοκίνητά τους έξω από το σπίτι του ζευγαριού για να τους θυμίσουν και να τους κάνουν έκπληξη αυτή την ξεχωριστή ημέρα της ζωής τους. Ο Σάνι είναι ένας ευσυνείδητος σκύλος, μένει στο Κολοράντο και εκπαιδεύτηκε από το αφεντικό του για να παραδίδει τρόφιμα στη γειτόνισά του που βρίσκεται σε καραντίνα καθώς αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Μείνετε ασφαλείς και στη λάτη, ήταν το μήνυμα του Ρονάλντο που συνόδευε το βίντεο που ανέβασε στο Instagram με την αγαπημένη του Χεορχίνα να εκτελεί χρέη κομμότριας. Ο Αποστόλης Τότσικας έκανε το ίδιο καθώς έβαψε τα μαλλιά της συζύγου του Ρούλας Ρέβη. Η Ζέτα Μακρυπούλια μας σύστησε την οικογένειά της αφού μοιράστηκε φωτογραφίες με τη μητέρα, τον αδερφό της αλλά και τη γιαγιά της. Η Μαρίνα Πατούλη αγαπά να μαγειρεύει για την οικογένειά της. Γενέθλια είχαν χθες στην οικογένεια Σπανούλη και η Ολυμπία αποφάσισε να φτιάξει σπιτική τούρτα με βοηθούς, τα παιδιά της φυσικά. Γενέθλια και για τον Αλέξανδρο Κοψιάλη που κλείνει τα 28. Μαλού κυκλοφόρησε το νέο της βίντεο κλιπ για το τραγούδι της «Κι αν η μοίρα μου». Τα γυρίσματα για το βίντεο έγιναν λίγες ημέρες πριν την απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι πρωταγωνιστές από το Κόκκινο Ποτάμι έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε. Θα προσέξουμε και θα επιστρέψουμε. Ο FY στο Θέμη Γεωργαντά αποκάλυψε το πιο ακριβό αντικείμενο που έχει αγοράσει. Μία τσάντα. 3.500 ευρώ. Παναγία μου. Και το αστείο είναι ότι βάζω παπούτσια μέσα. Η Κατερίνα Καινούρ...
Δεν ήθελε να μιλήσει, αλλά μίλησε. Θα σκαγε, εντάξει. Είναι ρε παιδιά αυτό το συνέστημα όμως καμιά φορά, ξέρεις, που θες να βγεις να τα πεις, να το πεις, ναι, ναι, όταν νιώθεις ότι αδικείσαι, θες να βγεις και να τοποθετηθείς. Δεν μπορείς να κρατηθείς. Το θέμα ποιο είναι εντωμεταξύ, γιατί βλέποντας και την Κατερίνα, δηλώσεις και πράγματα που ενδεχομένως δεν θα λέγαμε αν δεν ήταν Instagram και ήταν τηλεοπτική εκπομπή. Ναι. Το Instagram έχει αυτή την παγιδούλα ότι έλα μωρέ, μεταξύ μας είμαστε. Αυτά που λέμε, σαν αυτό που λέμε εμείς ότι όταν κάνουμε live, που λέμε και καμιά λέξη βλακία που δεν πρέπει, λέμε και καμιά βλακεία. Και μετά λες, ναι, αλλά αυτό μπορεί να. Έλα όμως που παραμονεύει το έλα χαμογέλα, κάπου εκεί έξω. Για, όχι μόνο και το όλη Ελλάδα. Ναι, γιατί μετά αυτά τα live αποθηκεύονται. Δηλαδή, παίζεις και λίγο με, το, με τις πιθανότητες να αναπαραχθείς. Ναι. Αλλά επειδή εδώ μιλάμε για δημοσιογράφους, έτσι και η Δέσποινα Καμπούρη και ο Χάρης Λεμπιδάκης είναι άνθρωποι που το κάνουν επαγγελματικά αυτό. Μα νομίζω το κάνουν επαγγελματικά. Είναι κανονική συνέντευξη. Δηλαδή και τη Δέσποινα που έχω δει που έχει κάνει και άλλες συνεντεύξεις. Και ο Χρήστος Κούτρας ξεκίνησε τώρα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάπου διάβασα χθες ότι ο Αντώνης Κανάκης έδωσε μια απάντηση σχετικά με όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει. Πάλι. Ναι. Δεν ήταν ακριβώς απάντηση. Απλά προφανώς του είχαν στείλει κάποια μηνύματα και απάντησε στα μηνύματα που του είχαν στείλει και λέει ότι δεν θέλει να δώσει συνέχεια στο θέμα. Αντιλαμβάνεται ότι αυτή η περίοδος δεν είναι για τέτοια. Δεν είναι, η αλήθεια. Και μάλιστα λέει, παρακαλώ, μην με τσιτώνετε ή με μπριζώνετε, κάτι τέτοιο. Επομένως, νομίζω ότι κάπου εκεί θα λήξει προς το παρόν. Δεν νομίζω ότι θα φτιάξει σχέση τους, γιατί είναι κάπως φταμένοι, αλλά φαντάζομαι θα τα βρουν κάποια στιγμή αργότερα. Μόνο εγώ αισθάνομαι ότι από πίσω υπάρχει κάτι άλλο δικό τους που δεν το ξέρουμε. Κατάλαβες τι λέω. Γιατί είναι γνωστός ο λόγος που έχουν μαλώσει. Νομίζω όχι. Όχι, αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι είχαν μαλώσει. Νόμιζα ότι απλά έχουν απομακρυνθεί, ξέρω εγώ. Ως ένα σημείο ήταν πάρα πολύ καλοί φίλοι. Τι θυμόμαστε τις επικές στιγμές με τις ρακέτες στη Χαλκιδική πολλά χρόνια πριν. Δεν ξέρω τι προέκυψε κατά τη διάρκεια και στην πορεία και η σχέση του ενδεχομένως έχει. Πάντως νομίζω ότι πιο πολύ εκεί είναι ο λόγος, αισθάνομαι. Δηλαδή είναι, το τραβάμε από τα μαλλιά τώρα κάπως. Βγαίνει λίγο το πιο προσωπικό από μέσα από αυτήν την εποχή. Ναι, αυτό είναι πίσω από τις λέξεις. Πίσω από τις λέξεις. Πάντως να ξέρετε ότι αυτά με τα Instagram stories και τα λοιπά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Εχθές ακολούθησα όσοι βλέπετε Elite στο Netflix την Κάρλα, την Ξανθιά. Τόκερ. Και έκανε και εκείνη συνέντευξη. Βέβαια δεν καταλάβαινα Χριστό γιατί τα έλεγε στα ισπανικά. Τη έστειλα μηνύματα. In English, please, Τραγικό. From Athens. In English, please, from Athens. Ρε Παύλο, μας εκθέτεις. Το έλεγα μου γέλα. Είναι καινούριο δεν μου σχολίασες καθόλου. Γιατί στην εκπομπή μετά τη συνέντευξη της Ρούλας, εγώ τη θυμάμαι την Κατερίνα πιο μαζεμένη. Τώρα πέταξε και η Κατερίνα το δικό της. Δηλαδή είναι. Είχε μπορεί να φταίει το Instagram. Την πείραξε, εντάξει. Λογικό είναι, ξέρετε. Όταν κάνεις. Τώρα ανεξάρτητα η γνώμη έχει ο καθένας των άλλων. Όταν εσύ ο ίδιος κάνεις μια προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια, κάτω από συνθήκες που δεν είναι εύκολες, να προσαρμόσεις μια εκπομπή στα μέτρα σου, κάνεις προσπάθειες από εδώ και από εκεί, και όταν έρχεται, ας πούμε, η περσινή και η φετινή χρονιά να σε ανταποδίδει και σε επίπεδο τηλεθέασης, και έρχεται κάποιος και σου λέει, ξέρεις τι, δεν είναι αυτό που εγώ θα ήθελα να βλέπω ενδεχομένως, δεν ξέρω πώς ακριβώς το είχε θέσει και η Ρούλα, λίγο λες, εντάξει ρε παιδί μου, το νιώθεις, πέσω λίγο πιο κόσμο ενδεχομένως, και πέσω με ένα άλλο περιτύλιγμα, γιατί και εγώ. Κάνω μια προσπάθεια σε αυτό το. Δηλαδή δεν μου δόθηκαν απλόχερα. Και να θυμίσουμε ότι τα χρόνια που ξεκινούσε και η Ρούλα και η Ελένη Μενεγάκη και άλλες παρουσιάστρες ήταν λίγο, θεωρώ, λίγο. Όχι αθώες, δεν το έλεγα αθώες. Ήταν το έδαφος πιο πρόσφορο. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, τα πράγματα, οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες για ένα κορίτσι ή για έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά. Υπάρχει πάρα πολλά κανάλια, πάρα πολλές εκπομπές. Ανταγωνισμός. Πολύ δυνατός ανταγωνισμός. Και τότε υπήρχε ανταγωνισμός. Αλλά τότε, ρε παιδί μου, έβγαινε ένας άνθρωπος τηλεόραση τη μία μέρα, την επόμενη μέρα το κανάλι τον έκανε star. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι και να γινόταν. Άλλες εποχές. Ναι. Τελείως. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με Λος Άντζελες, να δούμε τον Σοκράτη Αλαφούζο που μας έχει λείψει πάρα πολύ. Έχω πολύ καιρό να τον συναντήσω και προσωπικά. Για να δούμε λίγο πώς περνάει εκεί τις μέρες του, πώς το αντιμετωπίζει και πώς βιώνει έτσι και την απόσταση που έχει με την κόρη του εκ των πραγμάτων. Τώρα περισσότερο διάστημα ενδεχομένως από όσο θα είχε. Γεια σου, Σοκράτη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσύ. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Σε ρωτάω, ξέρεις, σε ποιο, έτσι, σε αισθάνομαι πιο δικό μου άνθρωπο, πώς σας το πω, γιατί έχουμε έτσι κάποιες κοινές εμπειρίες που μας συνδέουν και αισθάνομαι μεγάλη οικειότητα όταν συναντιόμαστε, έστω και τηλεοπτικά. Κι εγώ. Πώς είσαι, για πες μου λίγο, πώς είναι στο Λος Άντζελες τα πράγματα, πώς το βιώνεις εσύ όλο αυτό, με τη δουλειά φαντάζομαι δεν δουλεύεις αυτή τη στιγμή ούτε εσύ, έτσι δεν είναι? Όχι, αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι δημιουργικός. Αυτό το διάστημα, ξέρεις, τελείωσα το σενάριο της Μεγάλης Μήκους. Το ξαναδουλεύω, κατά τη μετάφραση. Ετοιμάζω πράγματα για μετά. Τώρα πρόσφατα είχα ιδρύσει εδώ ένα θεατρικό οργανισμό που λέγεται Θέατρο Νοβέα Αμέρικας, με σκοπό να ανεβάζουμε Χέλινγκ τραγωδία. Αυτό φυσικά σταμάτησε τώρα. Και ετοιμαζόμαστε, ξέρεις, για το μετά. Ναι, για ανθρώπους που δημιουργούν ταινίες, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια δημιουργική συνθήκη. Και εσύ δημιουργείς πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Και μάλιστα έχω την πληροφορία ότι την Μικρού Μήκους τώρα θα την διαθέσεις και στο κοινό, στα πλαίσια της καραντίνας. Ποια ταινία, μου είπατε. Αυτή που είχε παίξει και στην Γιώτα, σωστά. Between Black and White. Ναι, ναι, όχι, στην Γιώτα είχαμε κάνει την πρώτη. Α, την πρώτη. Μακάρι να μην ακούνε την επιστροφή, αν γίνεται. Ναι, εντάξει, μας δυσκολεύει λίγο. Για πες μας. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτή η εποχή που ζούμε είναι μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε ένα εσωτερικό ταξίδι. Να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας, να τον ενδυναμώσουμε, να του θυμίσουμε λίγο τα ταλέντα που έχουμε, τις δυνάμεις. Η ταινία μου, το Ανάμεσα στο Μαύρο και το Άσπρο, ουσιαστικά ο ήρωας αυτό κάνει ένα εσωτερικό ταξίδι για να περάσει από το σκοτάδι στο φως. Και νομίζω ότι αυτή την περίοδο είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε. Έχουμε το χρόνο πολύ από εμάς να κοιτάξουμε λίγο μέσα μας, να βρούμε ίσως το εσωτερικό παιδί μας, να το αγκαλιάσουμε. Και μια και δεν μπορούμε αυτό το διάστημα να αγκαλιάσουμε άλλους ανθρώπους εύκολα, ίσως είναι καιρός και μια πολύ καλή ευκαιρία να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας. Πού μπορούμε να τη δούμε, Σωκράτη μου? Κοίταξε, θα ελπίζω σε 2-3 μέρες να ανέβει στο YouTube και θα το κοινωνήσω στα social media, στο Facebook, ξέρεις το λεφτά, και θα βάλω το link και σκοπεύω να πω και 2 πράγματα. Γιατί όπως αν θυμάσαι στην προηγούμενη ταινία, στο Μικρό Βασιλιά, είχα κάνει κάποιες προβολές στο Ίδρυμα Κακογιάννης. Mm-hmm. Με κύριο άξονα τότε την επίτευξε ενός στόχου, αλλά συζητήσαμε και άλλα πολλά πράγματα. Και έτσι πιστεύω ήταν μια εμπειρία που βοήθησε και εμένα, αλλά και πολύ κόσμο. Κυρίως για να καταλάβουμε ότι σε κάποια πράγματα δεν είμαστε μόνοι. Αυτή την εποχή νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να είναι μια ευκαιρία να μοιραστούμε πράγματα. Ναι, σωστά. Και αν είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει για να βγούμε αφού όλη αυτή την περιπέτεια λίγο πιο δυνατή, νομίζω θα είναι πολύ όμορφο. Πολλοί δημιουργοί στον κόσμο το κάνουν τώρα και έτσι και εγώ πήρα την απόφαση να βγάλω αυτή την ταινία που πιστεύω ότι μπορεί να είναι μια ωραία αφορμή. Και ειδικά σε αυτό το ένα περίπτωμα. Έχεις πολύ δίκιο. Ναι, να κάνει κάποιος, ξέρεις, να κάνει κάποιος λίγο ένα εσωτερικό ταξίδι, να δούμε λίγο, ξέρεις, πού είμαστε, να θυμηθούμε λίγο τα ταλέντα μας, να δούμε την δύναμη που ίσως δεν έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Κοίταξε, η αλλαγή, όπως ξέρουμε και ζούμε και τώρα, έρχεται ούτως ή άλλως. Mm. Η αλλαγή όμως είναι πιο αποτελεσματική, μάλλον όταν είναι συνειδητή. Και θα πω και κάτι που είπε ο αρχαίος Σωκράτης, ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Και πιστεύω ότι ο κόσμος από εδώ και πέρα χρειάζεται το πιο δυνατό εαυτό μας. Την καλύτερη εκδοχή. Η αλλαγή έρχεται. Ναι. Η αλλαγή έρχεται. Πες μου λίγο για τους ανθρώπους που έχεις εδώ. Εντάξει, εκτός από την κόρη σου, που φαντάζομαι αύριο ξέρω ότι έχει και τα γενέθλιά της. Οπότε ναι, το κοριτσάκι λίγο θα ήμουν εκεί. Θα ήσουν εδώ. Ναι. Αλλά δεν θα ήσουν. Ναι. Εντάξει, ναι, και το Skype βοηθάει. Φαντάζομαι είστε πολύ εξοικειωμένοι, γιατί αφού ζεις στο Los Angeles, θα έχετε επικοινωνία μέσω Skype συνέχεια. Ναι, μιλάμε ώρες κάθε μέρα, κάνουμε μαθήματα, πολλά πράγματα, ξέρεις. Εσύ είσαι πολύ μπροστά σε σχέση με αυτό που συμβαίνει για μας τώρα. Το έχεις δουλέψει. Είναι εδώ και η μητέρα σου, οι δικοί σου άνθρωποι. Ναι, η μητέρα μου. Η μητέρα μου είναι εκεί. Η αλήθεια ότι, ξέρεις, έχω την έννοια της. Ευτυχώς καταφέραμε αυτές τις μέρες να φτιάξουμε λίγο το Viber και να μιλάμε και να τη βλέπω και λίγο.
Σκέφτηκες καθόλου να έρθεις, Σωκράτη, να γυρίσεις πίσω όταν άρχισε όλο αυτό να παίρνει έτσι άλλες διαστάσεις? Ναι, ούτως ή άλλως είχα προγραμματίσει να έρθω προς τα τέλη Μαρτίου. Όμως, ξέρεις, περίμενα να δω κάποια πράγματα και με πρόλαβε μετά όλη αυτή η ιστορία. Και ίσως ήταν και πιο ασφαλές, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους δικούς μου, να μείνω εδώ. Πολύ σημαντικό αυτό που λες και για τον κόσμο. Και έτσι, είναι αυτό που λέμε. Και για τη μητέρα μου. Γιατί όταν γυρίζω στην Ελλάδα, μένω με τη μητέρα μου. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να μην... Να μην πάρεις αυτό το ρίσκο. Να μην έρθεις σε επαφή. Να μην πάρω αυτό το ρίσκο, ναι. Να μην πάρω αυτό το ρίσκο. Πώς είναι οι συνθήκες? Αλλά... Κοίταξε, όπως παντού είμαστε στα σπίτια μας. Η Αμερική βέβαια είναι μια διαφορετική χώρα. Στο Λος Άντζελες υπάρχει κάποια κίνηση, δηλαδή... Αλλά πολλοί κόσμοι φυσικά είναι στα σπίτια του. Κάθε πολιτεία, όπως ξέρετε, είναι διαφορετική. Αλλιώς αντιμετωπίζουν την Καλιφόρνια, αλλιώς στη Νέα Υόρκη, αλλιώς αλλού. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω, χαίρομαι και ίσως είναι από τις φορές που μπορούμε να το πούμε αυτό για την Ελλάδα, ότι είμαστε λίγο σε καλύτερο επίπεδο. Και αυτό είναι λίγο, ξέρεις, λίγο σπάνιο να το λέμε. Ναι, συνήθως είμαστε καταϊδρωμένοι πίσω-πίσω. Σε αυτό, ναι, αλλά... είναι ότι ήταν εντυπωσιακό το πώς λειτουργήσαμε. Αυτή τη φορά νομίζω ότι λειτουργούμε ίσως καλύτερα και από εδώ. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες σε σχέση με την Αμερική, με ανθρώπους εκεί που περάνε πάρα πολύ δύσκολα, πέρα από το κομμάτι του περιορισμού. Πάρα πολλοί έχουν χάσει τις δουλειές τους και εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή, το να χάσει τη δουλειά σου στην Αμερική, είσαι εκτεθειμένος σε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις. Και ξέρω περίπτωση, ας πούμε, που ήταν δασκάλα και δούλευε και το βράδυ σε εστιατόριο προκειμένου να τα φέρει βόλτα. Και ήταν αναπληρώτρια δασκάλα και έχασε και τη δουλειά της στο σχολείο, που δεν της δίνουν κάποια χρήματα έξτρα, ούτε το κράτος, και τη βραδινή της δουλειά. Και στην Αμερική, χωρίς δουλειά, δεν μπορείς να μείνεις πολύ καιρό. Όχι, ναι. Δεν ξέρω. Κοίταξε, αν... Κοίταξε, η διαφορά, και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε όλοι μας. Τι κόσμο θέλουμε να έχουμε μετά. Ναι. Ο κόσμος πρέπει να πάρει που έχει τη δύναμη να πιέσει την όποια εξουσία για να θέσει προτεραιότητα κάποια πράγματα στον κόσμο που ζούμε. Και η υγεία είναι ένα από αυτά. Η Αμερική στον τομέα της υγείας είναι πολύ πίσω, θα έλεγα. Για να έχεις ασφάλεια συνήθως πρέπει να δουλεύεις. Όταν κόβεται η δουλειά σου, δεν έχεις ασφάλεια. Ή πρέπει να πληρώνεις πάρα πολλά χρήματα κάθε μήνα για να έχεις ασφάλεια. Το κράτος, δόξα τω με τον Ομπάμα, έχει προσφέρει σε πολύ κόσμο τη δυνατότητα να έχει ασφάλεια που δεν έχει ψηλά εισοδήματα. Αλλά και πάλι νομίζω ότι η υγεία είναι ένα αγαθό που πρέπει να δίνεται σε όλους. Χωρίς διάκριση, χωρίς μέτρο. Και αυτό που βλέπουμε τώρα δεν έχει σημασία. Κάποιος που έχει χρήματα να πάει σε ένα ακριβό νοσοκομείο, γιατί αυτός που δεν είναι καλά θα μεταφέρει την όποια ασθένεια σε αυτόν που είναι, υποτίθεται, ξέρεις, καλά και έχει ψηλά εισοδήματα. Οπότε όλοι είμαστε ένα. Αυτό που είναι, όπως έχουμε μάθει και με τη Σύση, ο άλλος είμαστε εμείς. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή, είναι το σημαντικότερο μήνυμα και νομίζω ότι έτσι θα μου άρεσε να κλείσουμε, Σωκράτη μου. Αυτό νομίζω ότι θα είναι και το μεγαλύτερο μας μάθημα από όλη αυτή την περιπέτεια που ζούμε αυτή τη στιγμή. Εγώ σου εύχομαι κάθε δύναμη, κουράγιο, όλα αυτά που λέμε ο ένας τον άλλον πια. Χρόνια πολλά για την κόρη σου, να τη χαίρεσαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να τη δεις όπως επιθυμεί εκείνη, ξέρεις τι εννοώ. Και πολλά φιλιά, να είσαι γερός, δυνατός και σύντομα κοντά μας όποτε μπορέσεις. Φιλιά, να είστε όλοι καλά και δυνατοί. Πολλά φιλιά, Σωκράτη μου. Bye. Φιλιά, για χαρά. Με τον Σωκράτη έχουμε κάνει μαζί σεμινάρια αυτοβελτίωσης, οπότε επικοινωνούμε σε ένα άλλο επίπεδο. Έβλεπα τα πλάν τώρα του από τον τρόπο. Γελάτε, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά. Εγώ δεν γέλασα. Εγώ και τις κυρίες έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Έβλεπα τα πλάνα τώρα από τον drone που δείχναμε από την Αμερική. Πραγματικά σαν να είναι πλάνα από ταινία thriller που ήταν με τον Will Smith, όντως, που ήταν μόνος του και τα λοιπά. Ναι. Είναι φοβερό. Τι να πω. Να δούμε πού θα μας πάει όλο αυτό. Λοιπόν, εσείς όπου και να σας πάει θα πάτε με το Jeep. Έτσι. Με το Jeep αυτό που θα κερδίσετε Jeep Renegade, χιλιάρι, σπόρι, υπερσύγχρονο, διαστημόπλοιο μέσα, δικό σου.
Γυαλιστερό και μαύρο. Πώς? Δώρο από μας με ένα απλό μηνυματάκι, παιδιά. Ποτέ δεν ξέρεις. Στείλ το. Open κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 14999. Ένα μήνυμα. Ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει, να σου ξημερώσει αυτό το τζιπ και να το έχεις χάσει. Και επίσης σήμερα θα κερδίσει, θα κληρώσουμε και το Garmin το ρολόι, το υβριδικό, το smartwatch. Με κανονικούς δείκτες και κρυφή οθόνη αφής. Αμέ, όλα αυτά έχει. Και αυτό το δίνουμε σήμερα. Και εσύ με ένα μήνυμα μπαίνεις και για τα δύο δώρα μέρος. Δηλαδή τώρα τι είσαι, κορόιδο? Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε με η Ηλένια Γουίλιαμς, την κολλητούλα σου, που νόσησε από τον κορονοϊό. Να δούμε λοιπόν πώς το... Ελπίζω να μην βρίσκεστε. Όχι, έχω να Εδώ είμαστε και ξεκινήσαμε και με το τραγούδι της Ηλένη, σωστά? Ναι, το καινούργιο τραγούδι της Ηλένη είναι αυτό. Αλλά θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με το Green Room, γιατί τι είμαστε, σε βραδινό σόου αισθάνομαι. Γεια σου Μέρη από το Green Room. Γεια σου Μέρη και εμείς σκύβεις πολύ. Γεια σου Μέρη, καλό καλοκαίρι. Έχεις κάποιο δίκιο. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Στην καλό μεσημεράκι. Ακριβώς αυτό. Καλοκαίρι, τι να κάνεις, βρεσί Παύλο. Προσπαθούμε λίγο να ξεφεύγει το μυαλό μας. Τι κάνετε? Και κατεβαίνει και η κάμερα σιγά-σιγά. Να σε κρύψω, να σε φτάσει μέχρι εδώ. Ξέρει τι κάνει η κάμερα, ξέρει. Να κάνουμε, παιδιά. Λοιπόν, τι μας έμεινε σε αυτή τη ζωή. Πάμε να δούμε λίγο τα μέτρα. Τι έχεις ετοιμάσει? Λοιπόν, έχω ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, μόνη μου. Με τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, τα μέτρα για να σταματήσει να εξαπλώνεται αυτός ο κορονοϊός, ο καταραμένος ιός που ήρθε και στη χώρα μας. Έχουν πάρει κάποια άλλα ριζοσπαστικά, άλλα κεντρικά, άλλα ιδιαίτερα. Τι μέτρα, εν πάση περιπτώσει, πήραν διάφορες χώρες ανά τον κόσμο? Πάμε να το δούμε. Για την ασφάλειά σου, αλλά και την ασφάλεια των γύρων σου, γιατί αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνουμε το ζόρι υπεύθυνοι. Στο Αμβούργο, για να επιστρέψουμε στην Ευρώπη, μια ομάδα φοιτητών σκέφτηκαν μια δαιμόνια ιδέα για να κάνουν όσους δεν επακούν στους κανόνες και βγαίνουν έξω, να γυρίζουν στα σπίτια τους. Πώς? Κάνοντας spoilers στις αγαπημένες τους σειρές στο Netflix. Η ψεύτικη καμπάνια αποτελείται από διαφημιστικές αφίσες στους δρόμους της πόλης που περιέχουν το όνομα αγαπημένης σειράς και ένα πολύ μεγάλο spoiler. Ενώ στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν έχει την παραμικρή ανάμειξή του το Netflix. Στο Las Vegas, οι αρχές έχουν ζητήσει από τους άστεγους της πόλης να κοιμούνται σε υπαίθριο πάρκινγκ και υπάρχει ειδική διαγράμμιση για να τηρηθούν οι αποστάσεις μεταξύ τους. Πάμε τώρα Παναμά, όπου συμβαίνει το εξής, το οποίο αφήνω στη δική σου κρίση. Η κυβέρνηση λοιπόν έβαλε ειδικούς όρους μετακίνησης. Συγκεκριμένα, αποφάσισε να κάνει διαχωρισμό φύλου στις εξόδους. Με αυτή την απόφαση, οι γυναίκες μπορούν να βγαίνουν από το σπίτι τους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αντίστοιχα, οι άνδρες μπορούν να κυκλοφορούν Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα πρέπει να παραμένουν όλοι στο σπίτι. Κλείνω με την Κίνα, όπου και ξεκίνησαν όλα και όπου οι αστυνομικοί με τα έξυπνα κράνη τους μπορούν και θερμομετρούν όλους τους περαστικούς από δίπλα τους. Και αν έχεις παραπάνω από 37 βαθμούς, σε χώνουν σε καραντίνα. Γι' αυτό, μην γκρινιάζεις για το Πάσχα που δεν θα κάνεις στο χωριό.
Αυτό το τελευταίο με τις έξυπνες κάμερες είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Είναι πολύ έξυπνο. Και πολύ λειτουργικό, βέβαια. Πολύ, ναι. Και σε ως μητέρα είναι και για εσένα πρακτικό να το φοράς, ας πούμε. Όλη την ώρα. Και να βλέπεις τα παιδιά να είναι θερμά. Εντάξει, αυτό που έγινε με τους άστεγους είναι για γέλια και για κλάματα τώρα. Δηλαδή, ναι. Έκαναν όλη τη διαδικασία για να τους πούνε κοιμηθείτε στο πάτωμα αλλού. Δηλαδή, να βρουν ένα χώρο ή κάποια καταλήμματα. Είναι τραγικό. Αλλά και το άλλο που έχουν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τις γυναίκες. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Στο Παναμά. Τους άντρες. Τι αυτό έχει. Είναι, λες και είναι το Σύνταγμα, ξέρεις. Ναι, οι γυναίκες άμα μπορούσαν να είναι μαζί. Μονάζιγα. Μπορεί να μην θέλουν για να μην φιλιούνται. Όχι, παιδιά, ναι, αλλά υπάρχει πράξη. Παιδιά... όντως, κινείται ο μισός πληθυσμός στην ουσία. Αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα μοιραστεί κάπως. Δεν βγαίνουμε όλοι. Οι γυναίκες είμαστε περισσότερες, λες εσύ. Είναι φανταστικό αυτό που έγινε στο Αμβούργο όμως, παιδιά. Υπέροχο, με τα spoiler. Πραγματικά, δηλαδή. Αυτό πήγε να κάνει και η. Ο Χόπερ! Και η Βουλγαράκη πήγε να το πάρει. Γιατί τη λέω ότι ξεκίνησε το Casa de Papel και πήγε να μου πει το τέλος. Και λέω: είσαι τρελή, παιδάκι μου. Ναι, δεν ήξερα ότι δεν το έχεις δει. Σε παρακαλώ. Οπότε μια χαρά, παιδιά, είμαστε με τα δικά μας τα μέτρα εδώ πέρα. Πολύ καλά. Στο Αμβούργο, απλά δεν ξέρω αν το Netflix θα το εκτιμήσει. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μερούλα μου, και τα λέμε σε λίγο. Και πάμε να συνδεθούμε με την φίλη σου. Την Ηλένια Williams. Με την Ηλένια πώς γνωριστήκατε στο ΜΑΤ? Στο ΜΑΤ γνωριστήκαμε. Αλλά ήταν φιλία με την πρώτη ματιά. Ναι, είναι κεραυνοβόλο φιλία. Και εσύ δεν το είπες. Με τον Παύλο το έχω πάθει κι εγώ. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε. Εγώ την ξέρω την Ηλένια πριν από σένα. Το ξέρω. Α, νάτι! Τι κάνεις, Ηλένια? Γεια σου, κορίτσι μου, όμορφο. Γεια σας, παιδιά. Παύλα, θέλεις να σου πω εγώ το τέλος του Casa de Papel? Θα έρθω και θα σε βρω. Τι καταλαβαίνεις, είναι απειλή, δεν είναι. Μα σε μια μέρα πώς προλάβατε και τάδατε, ρε παιδιά? Είσαι καλά, ρε παιδιά, δεν είναι μια μέρα, πώς είναι δύο μέρες. Χαμός. Μπορώ σε δει, ναι. Τι να κάνετε. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε τόσες σειρές στα ισπανικά που έπιασα τον εαυτό μου να το γυρίζω σε μια αμερικάνικη ταινία και λέω: τι γλώσσα είναι αυτή, δεν την καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Σκέφτομαι συνέχεια Lo siento, σε perdono. Δεν ξέρω, λέμε και εγώ στην ίδια κατάσταση. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά, κορίτσι μου γλυκό. Πες μας λίγο εσύ πώς είσαι, γιατί πρόσφατα μάθαμε ότι βίωσες και εσύ αυτή την περιπέτεια με τον κορονοϊό. Δεν το γνωρίζαμε. Αποφάσισες να το μοιραστείς αφού βγήκες από αυτό, σωστά? Έτσι είναι. Αποφάσισα να το μοιραστώ αφού βγήκα από αυτό. Πώς, με ποιο κίνητρο? Θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι το είχα μοιραστεί και στα δικά μου, ας πούμε. Όχι στα δικά μου τα social media, στην εκπομπή μου στο ΜΑΤ και το είχα πει και στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή, γιατί είχα λείψει κάποιες μέρες. Παρόλο που κάναμε εκπομπή από το σπίτι, δηλαδή, εγώ δεν ήμουν σε φάση να γυρίσω εκπομπές. Οπότε το είχα μοιραστεί μέσα από εκεί και μέσα από μια live εκπομπή που κάνουμε με την Ελένη και έχουμε ένα ψυχολόγο μαζί μας. Και το έκανα περισσότερο, να σου πω την αλήθεια μου, για να δώσω δύναμη και στους ανθρώπους που το βιώνουν αυτή τη στιγμή. Τι συμπτώματα, πώς το πέρασες ακριβώς? Γιατί για να μου λες ότι δεν μπορούσες μετά να κάνεις τις εκπομπές, φαντάζομαι ότι είχες κάποιες μέρες που δυσκολεύτηκες. Ναι, είχα κάποιες μέρες που είχα πυρετό, που ένιωθα πολύ κόπωση, που πόνωσαν τα ποκαλά μου. Γενικότερα το πέρασες όλα τα στάδια και κανονικά, δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο ασυμπτωματικοί ή τα περνάνε ελαφριά τα συμπτώματα. Η Ηλένια τα είχε όλα. Δηλαδή και επειδή ξεκίνησε και από την αρχή, νομίζω στην αρχή ήταν όταν αρχίσαμε να μαθαίνουμε τα συμπτώματα, τα μαθαίναμε μέσα από την Ηλένια. Μας έλεγε πονάνε τα κοκαλά μου. Μετά έβγαινε, ας πούμε, και το αντίστοιχο άρθρο που έλεγε είναι επιπλέον σύμπτωμα ο πόνος στις αρθρώσεις και στα κόκαλα. Ήτανε, ναι. Το βίωσες όλο, κανονικά. Ναι, ήταν. Εγώ, ας πούμε, υπήρχαν μέρες που ξυπνούσα καλά και την επόμενη μέρα, ας πούμε, υπήρχε κάτι καινούριο. Δηλαδή, θυμάμαι ότι το πρώτο ήταν πολύ ψηλός πυρετός. Μετά ήρθαν τα δέκατα, μετά ήρθε πόνο στα κόκαλα. Μετά ήταν η απώλεια γεύσης και της όσφρησης. Και ήρθε με την Ελένη, ας πούμε, που μιλούσαμε, επειδή ήταν ακριβώς στην αρχή, μετά ήταν, επιβεβαιωνόντουσαν και τα συμπτώματα κιόλας. Ναι. Όλο αυτό το πέρασες μόνη σου, γιατί τώρα είναι και μια περίεργη περίπτωση. Δεν μπορεί να σε πλησιάσει και κανένας όταν έχεις, ας πούμε, τον ιό. Ναι. Μόνη σου, τελείως. Ναι. Το πέρασα μόνη μου και θα σου πω και κάτι. Ήμουν πολύ τυχερή, γιατί εγώ μπήκα σε καραντίνα 13 του μηνός. Γιατί ήταν η Παρασκευή εκείνη που είχαν ξεκινήσει και μας λέγανε ότι πρέπει να μένετε σπίτια σας. Δεν είχαμε ακόμα τα μέτρα της απαγόρευσης. Και μάλιστα μου είχε πει η μαμά μου και μου λέει: γιατί δεν έρχεσαι, μου λέει, σπίτι, να μείνει σε εμάς?
Και τη λέω, άστο καλύτερα, γιατί δεν ξέρει. Δεν ξέρει από πού και τι μπορεί να έχει γίνει. Οπότε, άστο καλύτερα. Τη λέω, θα κάτσω σπίτι μου. Και ευτυχώ. Από εκείνη την ημέρα και μετά δεν είδα κανέναν. Οπότε. Είδες τι έκανα όμως. Δηλαδή αυτή η κοινωνική ευθύνη που λες, αυτό που ακριβώς. Λες. Θα μπω σε καραντίνα, δεν θα πάω όμως στους γονείς μου, γιατί μπορεί να τους θέσω κίνδυνο. Που τελικά μπορεί να είναι αλήθεια. Γιατί τότε προφανώς και δεν ήξερε η Λένη ότι μπορεί και να είναι φορέας. Δεν το γνώριζε. Δεν το γνώριζε, ναι. Και μετά όχι, από πόσες μέρες άρχισαν τα συμπτώματα, η Λένια. Μετά από 5-6 μέρες. Δηλαδή, όπως ακριβώς μας τα έχουν πει, δηλαδή, τουλάχιστον εγώ έτσι τα βίωσα. Και τι έκανες με την καθημερινότητά σου, δηλαδή, σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ποιος σου έφερε πράγματα, πώς μαγείρευες, τι έτρωγες, τι έκανες, πουλάκι μου. Βγήκε η μάνα από μέσα της. Κοίταξε. Καταρχάς, ερχόταν η μαμά μου και μου άφηνε φαγητό έξω στην πόρτα. Και έφευγε και μετά έβγαινα εγώ και το έπαιρνα ή ό,τι χρειαζόμουν από σούπερ μάρκετ. Ευτυχώς μένει και μια φίλη μου από πάνω, οπότε με ρωτούσε αν θέλω κάτι, μου έφερνε και εκείνη τα πράγματα. Οπότε κάπως έτσι νομίζω ότι τα κατάφερα. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι έκανε ένα τεστ η Λένια στην πολύ αρχή, το οποίο βγήκε αρνητικό επειδή ήταν στην πολύ αρχή και δεν ανοιχνεύτηκε και μετά έκανε ένα δεύτερο και βγήκε θετικό. Ναι, έτσι είναι. Οπότε και αυτό έχει ενδιαφέρον να το πούμε. Δηλαδή να... Τώρα ο γιατρός τι σου έχει πει, δηλαδή τώρα από εδώ και πέρα, αφού το έχεις ξεπεράσει και φαντάζομαι έχεις επικοινωνία με κάποιους γιατρούς, τι σου έχουν πει, δηλαδή πώς κινείσαι. Κοίταξε, κινήθηκα κάπως μου είπαν κανονικά, γιατί όπως πω ήταν και στην πολύ αρχή, είχε επικοινωνήσει και ο Δή μαζί μου μετά, ως επιβεβαιωμένο κρούσμα, με το δρόμο που μας είχαν δώσει, δηλαδή παρακεταμόλη για να πέσει ο πυρετός. Και από εκεί και πέρα τώρα είναι το να κάνω και το τεστ για να βγει αρνητικό, για να είμαι έτσι, να έχω την ευκαιρία. Μία απορία που έχω είναι η εξής, και αν την έχει απαντήσει ο γιατρός σου, θα ήθελα να το μοιραστείς μαζί μας. Εσύ τώρα, αφού βγαίνεις από αυτή την ιστορία τελείως, αν κάνεις και το τεστ και είσαι αρνητική, μετά είσαι από τους πιο λίγους, πιο ελεύθερους ανθρώπους στην Ελλάδα, δηλαδή μπορείς να κυκλοφορήσεις όπου θες, δεν θα το κολλήσεις, ούτε θα το μεταδώσεις, ή δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά και μπορεί να γίνει ξανά ανακύκλωση. Κοίταξε, σύμφωνα με. Γιατί είναι και λίγο χαρτογράφητο αυτό. Υποθετικά υπάρχει μια ανοσία. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και κάτι στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, αυτό που έκανα και πριν το μένω σπίτι, το αντίστοιχο θα κάνω και τώρα. Ο γιατρός ενδεχομένως είπε ότι δεν είναι και ξεκάθαρο ακριβώς. Δεν σου έχει δώσει συγκεκριμένη οδηγία. Είναι λίγο χαρτογράφητο. Και εγώ να σας πω και την αλήθεια μου, γιατί και οι γιατροί τώρα τα βλέπουν τώρα και όλα τα. Και τώρα προσπαθούν να μάθουν ακριβώς τι συμβαίνει, από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ τουλάχιστον. Εγώ, ας πούμε, διάβαζα ότι θα υπάρξουν κάποια τεστ ανοσίας. Τώρα τι, πώς, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Σίγουρα όμως είμαι λίγο πιο ανθεκτική και πιο ελεύθερη. Μάλιστα. Ωστόσο, να σου πω και την αλήθεια μου, επειδή σκέφτηκα ότι θέλω να πάω, ας πούμε, στους γονείς μου, δεν θα το κάνω. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή και ότι αυτό είναι και το σωστό. Και αφού θα είναι όλοι οι υπόλοιποι κλεισμένοι μέσα, τι να κάνεις εκεί έξω μόνη σου, και να σου πω εσύ, κάτι. Βέβαια, έχω και 24 μέρες να βγω έξω το σπίτι. Για να κλείσουμε το λίγο το link με μία ίντριγκα. Από ό,τι κατάλαβα, η μάνα σου φέρνει φαγητό, η φίλη σου από πάνω σου έφερνε φαγητό, η Ελένη τίποτα. Έτσι, για να καταλάβω. Για να βλέπεις ποιοι είναι οι φίλοι σου. Θα σου πω. Εάν ερχόταν η Ελένη. Εγώ θα είναι τόσο ρεστοφοβική. Το επόμενο θέλω έχω κορονοϊό. Δεν θα τη το έκανα ποτέ αυτό και εσύ τη άλλη. Να πούμε ότι με πήρε τηλέφωνο προχθές και μου λέει: έχω πονοκέφαλο, δεν είμαι καλά. Νομίζω ότι κάτι πάει λάθος. Και του λέω: εντάξει, μην αγχώνεσαι, γιατί ό,τι και να γίνει, τουλάχιστον εγώ τώρα μπορώ να σε φροντίσω. Να, η φίλη. Είναι αλήθεια αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια, που ήσουν μαζί μας περαστικά και σύντομα έτσι δυνατή και γερή και στα ραδιόφωνα και στις εκπομπές σας με τον τρόπο που συνεχίζετε να το κάνετε. Και στα τραγούδια, φυσικά. Να επιστρέψουμε, Παναγία μου. Πολλά φιλάκια, κορίτσι μου. Πολλά φιλάκια. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ταιριάζεται πάρα πολύ ρε εσύ για φίλες. Στο έχω ξαναπεί, Ναι, μου το έχεις πολύ, πολύ. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε ξανά με τη Μέρη μας. Και Νικόλα, θα σε φέρω εδώ, κανόνιζε.
Εδώ είμαι. Συνεχίζω στην παραλία. Τι κάνετε? Καλά. Πάμε για τη τυβίσματα. Πάμε για τη τυβίσματα. Τι γίνεται? Λοιπόν, η Ιωάννα Κομματά μαζεύει πράγματα. Έχουμε επιστροφές εκπομπών, όπως για παράδειγμα την επιστροφή της Face Κορδά στο πλατό της, όπου πέταξε κάποιες πόντες για τους ανθρώπους που ανεβάζουν live και γενικότερα Insta stories και μιλάνε για τον κορονοϊό. Δίνουν συμβουλές για τον κορονοϊό. Έχουμε τη Βάνα Μπάρμπα, η οποία, παιδιά, έγινε έξαλλη με διπλοθεσίτη βουλευτή. Το αφήνω εδώ για να το δούμε. Και Γρηγόρη Αρναούτογλου και ένα πάρα πολύ εφάνταστο quiz για τα κιλά τα δικά του και τα κιλά των φίλων του. Παρακαλώ. Ξεκινάμε με μήνυμα κοινωνικό και μένουμε στο σπίτι χωρίς δισταγμό. Όχι, όχι, μην επιμένεις. Δεν θα φάω. Όσα τα κιλά είναι εδώ, εγώ σταματάω να τρώω. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Κλείνουμε την πόρτα στο ψυγείο και μένουμε νηστικοί όσο περισσότερο μπορούμε. Κυρίως εσείς οι φαγανές. Η καραντίνα θέλει μεγάλη προσοχή και μια μικρή θυσία στην πατάτα την τηγανητή. Φαγητό πρέπει, Τάσο, να κόψουμε που λέει ο λόγος χτες. Μην πεις για την πατάτα μου την τηγανητή, κάθε πατάτα, μη τηγανητή, πεταμένη πατάτα. Μην μου το πεις αυτό, αλλά θα μου το πεις. Θοδωρή, από το 2003 που σε ξέρω αυτό με τις τηγανητές πατάτες δεν το έχεις αλλάξει. Όχι, δεν το έχω πέφτει. Θοδωρή, και δεν μπορώ να σε ακουμπήσω πόσο ταιριάζουμε και σε αυτό. Ακολουθεί quiz με δώρα πολλά. Πού φοράς το Γρηγόρη και τι άλλο στα κιλά. Πρώτη φορά τα και τα τέσσερα παράθυρα πρέπει να ξεπερνάνε τόνο σε κιλά. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ωραία. Έτσι κάπως θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Πόσα κιλά είναι τα τέσσερα παράθυρα. Πρέπει να ξεπερνάμε τον τόνο. Ενδιαφέρον. Φοβάστε να πείτε τα κιλά. 78. Πώς... Ναι. Ωραίο quiz αυτό. Και μετά θα πει ο καθένας τα κιλά του, θα τα αφήσουμε και θα βρούμε ένα νικητή. Ωραία. Και να δώσουμε δώρο. Η σωστή απάντηση είναι, κυρίες και κύριοι, 519 κιλά και οι τέσσερις. Υπάρχει κάποιος που στο σπίτι του δεν μένει λεπτό, γιατί από το σεξ θα πάθει κακό. Δεν πρέπει να είστε και λίγο σπίτι, να κάτσετε λίγο σπίτι. Γιατί σπίτι, τι κάνουμε. Έχουμε βαρθεί, έρωτα πάει, θα ψοφήσουμε. Έρωτα. Δυο φίλοι από τα παλιά διακομόδησαν την κατάσταση με τον ιό και πέρασαν και το δικό τους μήνυμα κοινωνικό. Τι θα ακούγατε προ-κορονοϊού. Κωνστάκη μου! Εμίλια! Πώς αγαπούγια! Έλα να σε φιλήσω, αγόρι μου. Πόσο και αγκαλίτσα έχω να σε πάρω τόσο καιρό, εσύ, Κώστα μου. Αν δεν μπορέσουμε να κοιταχτούμε στα μάτια οι άνθρωποι που γνωρίζονται και να μιλήσουμε για το πρόβλημά μας. Και να λειτουργήσουν όπως αθόρμητα. Ακριβώς και να λειτουργήσουμε αθόρμητα, πάει, το χάσαμε το παιχνίδι. Έτσι. Θέλω τουλάχιστον να πιστεύω στα δύσκολα αν τα ερχόμαστε και τα αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί. Σε άλλα νέα, στο reality Μακυρικής, η Κατερίνα πρώτα τον κράζει, τον Γιώργο φυσικά. Κανένας δεν ήθελε να επισκιάσει αυτό το αστέρι το μαγειρικό το Γιώργο. Ο Γιώργος ήταν απλά διακοσμητικό στοιχείο. Στην καντίνα δεν έκανε κάτι. Πέραν από δημόσιες σχέσεις, δεν με ήθελε στην ομάδα. Νομίζω, γιατί έχει και μια ωραιοπάθεια, δεν ήθελε να τον επισκιάσω. Και μετά το θαυμάζει. Ήρθαμε πιο κοντά μαγειρικά και ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Και όντως σήμερα τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία του λόγια. Εμένα με τιμούν αυτά που λέει, ότι αξίζω να βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Και ήταν πολύ γλυκό εκ μέρους του. Στο Ράδιο Αρβίλα έπαιξαν αποκλειστικά τη μάνα των διλημάτων σε ξένη σειρά. Υπάρχουν, ήδη έχει εμφανιστεί στο Netflix. Είναι με πλάνα. Όχι, υπάρχουν αποσπάσματα από τις σειρές του Netflix. Για να δούμε. Για να δούμε. Έχω δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να βοηθήσω την Eleven να σκοτώσει το δεξί τέρας ή να τη βοηθήσω να διώξει το αριστερό. Μήπως θα πρέπει να τους βοηθήσω να ερωτευτούν και να τα φτιάξουν τελικά. Τι να κάνω κονέ το τέρας με το σερίφι. Face Κορδά επέστρεψε γυρί και δυνατή και πέταξε και σπόντα που θα συζητηθεί. Είχα κάνει και τη ζωντανή σύνδεση με το Δελτίο Ειδήσεων και τον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου προσπάθησα να δώσω κάποιες απαντήσεις. Στο Instagram, λοιπόν, δεν έχω πει πολλά, ούτε έχω ανεβάσει πολλές φωτογραφίες. Βλέπω έτσι πολλά αγαπημένα πρόσωπα, τραγουδιστές, τοπιούς που το κάνουν. Γιατί αισθανόμουν ότι υπήρχαν πολλές ερωτήσεις, αλλά ήταν πολύ για μένα έτσι μικροπρεπές να κάθομαι να απαντάω, ενώ όλη αυτή η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή.
Με τρόπο καυστικό, η Βάνα Μπάρμπα ζήτησε από τον Αλέξη Γεωργούλη να στηρίξει, παραχωρώντας το μισθό του, κάθε ηθοποιό. Θυμώνω και νευριάζω πάρα πολύ. Οι δικοί μας οι ευρωβουλευτές, που εν τυχαίνει να είναι και ηθοποιοί κάποιοι από αυτούς, και όσοι βρίσκονται στη Βουλή, να δώσουν το μισθό τους σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να πάνε στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, στο Σωματείο Ελλήνων Μουσικών. Και όχι να παίρνουν διπλοθεσίες. Απ' τη μια να παίρνουν τα λεφτά της Ευρωβουλής και απ' την άλλη να τους βλέπουν να είναι reality. Είναι ντροπή. Μπορούμε... Από πού να το πιάσεις. Πού να το ξεκινήσουμε. Να το πιάσουμε το τελευταίο με τη Βάνα Μπάρμπα και το μισθό του Αλέξη Γεωργούλη. Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει, γιατί ήταν ένα δημόσιο κάλεσμα του Πρωθυπουργού, αν δεν κάνω λάθος. Καταρχάς προς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μετά και ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε όλο αυτό το παιχνίδι, λέγοντας ότι όλοι οι βουλευτές πρέπει να δώσουν το μισθό τους για να βοηθήσουν το σύστημα υγείας κατά κύριο λόγο. Και η πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε το μισό μισθό της για αυτό το λόγο. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε και περιπτώσεις ανθρώπων που είπαν ότι εγώ δεν θέλω να το δώσω, όπως η Λιάνα Κανέλη, η οποία το τεκμηρίωσε με το δικό της τρόπο. Τώρα αυτό είναι θέμα, ξέρεις, καμιά φορά το καλό είναι να κάνεις το καλό και ενδεχομένως να μην το επικοινωνείς καμιά φορά. Ακριβώς, να το ρίξεις στο γυαλό που λέει και ο λαός. Φαντάζομαι ο Πρωθυπουργός θα ήθελε να περάσει ένα μήνυμα γενικότερο, δηλαδή ένα συμβολισμό σε σχέση με το τι περνάει το κράτος. Αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή, η Βάνα Μπάρμπα καταλαβαίνει το θυμό της και τον τρόπο που το λέει. Όμως δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει κάνει ο Αλέξης από την άλλη. Δηλαδή, με τι ενέργειες να έχει βοηθήσει αντίστοιχα ηθοποιούς στο παρελθόν ή τώρα σε αυτή την περίοδο. Έτσι κι αλλιώς, μετά τις διαφημίσεις θα είναι μαζί μας ο Αλέξης Γεωργούλης. Οπότε θα το συζητήσουμε αυτό, να μας πει. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά να μας πει και πώς αισθάνεται για αυτές τις δηλώσεις της Βάνας. Η Φέη, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συνεπής γενικά στην εικόνα της. Δηλαδή, όντως, μέσα από το Instagram ή από τα social media, ποτέ, ακόμη και όταν χώρισε, θυμάμαι στην εκπομπή της βγήκε και μίλησε. Όταν, να, τώρα με αυτό στην εκπομπή της ή στον Χατζηνικολάου. Δηλαδή, προτιμάει να το συζητάει μέσα από την τηλεόραση και νομίζω από δεν είναι, ναι, δεν είναι το βήμα της στο τηλεοπτικό και όχι από τα social media. Ναι, ναι, όπως επιλέγουν ενδεχομένως κάποιοι άλλοι. Οπότε φορά... νομίζω ότι ήταν συνεπής. Δηλαδή το Instagram είναι πιο επαγγελματικό account. Θεωρώ ότι είναι και πιο εύκολο για τη Φέη ενδεχομένως, αν μπω λίγο στα παπούτσια της, να το συζητάει παρά το ανακοινώνει. Μόνη δηλαδή, της. Μόνη της. Και όχι μόνο αυτό, θα είχε και πάρα πολλές ερωτήσεις, όπως είπε. Οπότε από το να μπει στη διαδικασία να απαντήσει και να απαντήσει είναι σε όλους. Είναι συνεπής πάντως. Yeah. Δηλαδή αυτό κάνει τόσα χρόνια, αυτό συνεχίζει και κάνει και σε αυτή την εκδοχή. Λοιπόν, να σας θυμίσω το διαγωνισμό μας και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Αλέξη Γεωργούλη, που είναι αυτή η τζιπάρα, Renegade έκδοση σπορ, μαύρο, γυαλιστερό, υπερσύγχρονο και δικό σου, να βγεις από τον κορονοϊό κορνάροντας. Open και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 14999 για να στο δώσουμε δώρο. Και ταυτόχρονα σήμερα θα κληρώσουμε κι άλλο ένα δώρο με το ίδιο μήνυμα. Ένα μήνυμα θα στείλεις, δύο δώρα διεκδικείς, το υβριδικό smartwatch Garmin με κανονικούς δείκτες και κρυφή οθόνη αφής. Βεβαίως σε αυτό το πολύ ωραίο χρώμα navy blue με ροζ χρυσό. Καλά, ε! Καλά, ε! Σκέψου! Διαφημίσεις. Από το stand της Άιος, της κορυφαίας μάρκας που εδώ και 10 χρόνια φροντίζει για το χρώμα, την περιποίηση και το styling των μαλλιών μας, με προϊόντα εμπνευσμένα από τους επαγγελματίες και για αποτέλεσμα επαγγελματικό στο σπίτι μας και τώρα που είμαστε αναγκαστικά μακριά από τα κομμωτήρια και μετά την καραντίνα. Οπότε να ξέρετε ότι η συγκεκριμένη σειρά που κρατάω στα χέρια μου, η Σάιος Keratin Style Perfection, είναι μια σειρά που περιέχει κερατίνη παρόμοια με αυτή της τρίχας για δυνατά, λαμπερά, υγιή και απαλά μαλλιά, η οποία προσφέρει 48 ώρο δυνατό κράτημα στα μαλλιά μας. Δεν κολλάει και δεν αφήνει κατάλοιπα στα μαλλιά, φεύγει πανεύκολα με το βούρτισμα και επιπλέον προστατεύει τα μαλλιά από τις ακτίνες UV και από την υγρασία. Για λαμπερά μαλλιά ακόμη και μέσα στο σπίτι, έτσι ακριβώς όπως μας αξίζει. Και εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στη ροή της εκπομπής μας. Μαζί μας τώρα είναι ο Κωνσταντίνος. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Καλά εσύ. Καλά μωρέ, εκεί καθόμουν εγώ, θα σας παρακολουθούσα. Δεν λέω που ξεκουράζεσαι. Τι ξεκουράζουμε μωρέ Παύλο, να προτείνω κάτι. Τι. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται. Να μεγαλώσουμε το τραπέζι, να είμαστε και τέσσερις. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα είναι παρέα ύπνος στο καναπέ. Αν αυτό κρατήσει, τι θα κάνουμε. Μια παρέα είμαστε. Μη μας πάτε. Να σου πω κάτι. Βγάλε σου όλο το δημοσιογραφικό τα περαμέντα σου, ο Γεωργούλη, που θα βγει τώρα. Όχι, σώθηκες τώρα. Εντάξει, έγινε.
Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Λάρισα, γιατί εκεί βρίσκεται ο Αλέξη Γεωργούλης, εκεί περνάει την καραντίνα του. Αλέξη μου, καλημέρα. Βγήκαμε. Καλημέρα σας. Τι κάνεις, με ποιον μιλάς, ποιος είναι εκεί? Είμαι στο γραφείο του Δημάρχου, είμαι στο Δήμο Λάρισας, στο Δημαρχείο της Λάρισας και κάνουμε κάποιες δράσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι... Μπορείς να χαμηλώσεις λίγο τη φωνή, γιατί ακούω μια επιστροφή περίεργη και είναι περίεργο να ακούω τον εαυτό μου. Εμείς πρέπει να το κάνουμε. Παιδιά, δεν ξέρω, κάπως θα κάνετε πολύ περίεργη. Ίσως την ένταση στο μικρόφωνο, στην επιστροφή. Ωραία. Αυτό είναι πολύ καλύτερα. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, ώστε να μπορέσουμε να δυστυχοποιήσουμε τους πολίτες περισσότερο και να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες ότι όσο και αν κάνουμε καραντίνα, παραμένουμε ενωμένοι και είμαστε μαζί και θα αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το πολύ σημαντικό και μεγάλο πρόβλημα ενωμένοι μαζί. Αλέξη μου, εσένα πού είναι το σπίτι σου? Γιατί εγώ έχω λίγο μπερδευτεί. Έχω μπερδευτεί κι εγώ τα τελευταία 10-12 χρόνια, από το 8 που ξεκίνησα να ταξιδεύω συνέχεια. Δεν σταμάτησε ποτέ αυτό. Ναι. Οπότε είμαι και λίγο στην Αμερική, είμαι και λίγο στο Λονδίνο, είμαι και λίγο αρκετά στη Λάρισα, λίγο Αθήνα και τώρα και λίγο Βρυξέλλες. Πάντως... Από λίγο όλα, έτσι, να υπάρχει ποικιλία. Ναι. Τώρα Βρυξέλλες δεν πηγαίνει σε αυτή την περίοδο. Τηλεδιασκέψεις κάνετε από ό,τι καταλαβαίνετε. Ναι, όλα γίνονται από απόσταση. Όπως βρισκόμαστε και εμείς έτσι από απόσταση. Έτσι κάνουμε όλες τις συσκέψεις που είχαμε. Ό,τι είχαμε να κάνουμε σαν Ευρωκοινοβούλιο το κάνουμε από απόσταση. Ακόμα και οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο το κάνουν από το σπίτι τους. Και φυσικά ότι είχε... Στη Λάρισα. Είναι η μητέρα μου εδώ. Καταρχάς είναι η γενέτειρά μου και όταν υπάρχει πρόβλημα γυρνάμε στη βάση, γιατί από εκεί πρέπει να πιάσουμε και να βάλουμε σωστά θεμέλια. Και επειδή είναι η μητέρα μου εδώ, ήθελα να είμαι δίπλα της, ό,τι χρειαστεί να μην την αφήσω να βγαίνει έξω, να πηγαίνω εγώ να κάνω ό,τι δουλειές χρειάζεται, να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο, οτιδήποτε. Μπράβο, και... Αλέξη, προσέξεις τη μανούλα σου, μπράβο. Τα εκτιμώ εγώ αυτά ιδιαίτερος. Και εγώ την δικιά μου την καραντίνα εδώ. Να σου πω, μένετε μαζί με τη μαμά? Όχι, εγώ πηγαίνω, είναι 45 χιλιόμετρα μακριά από τη Λάρισα, είναι η παραλία της Λάρισας, εκεί έχουμε ένα μικρό σπιτάκι, το έχει ο πατέρας μου από παλιά και πηγαίνουμε εκεί τα καλοκαίρια, οπότε πήγα και κάνω την καραντίνα μου κάτω από την Αγιά, ναι, μετά την Αγιά. Πολύ ωραίο μέρος. Η Λάρισα είναι ένας πολύ μεγάλος, μεγάλη πόλη, έχει μεγάλο νομό, έχει ωραίες θάλασσες, να αφήσετε να τις δείτε. Τώρα δεν ξέρω πότε, αλλά αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή. Πώς αντιμετωπίζουν οι Λαρισαίοι όλη αυτή την καραντίνα, Αλέξη? Όταν ήρθα, ήταν η διαδικασία που μπαίναμε στα μέτρα. Υπήρχε μία ένταση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που παρατηρώ αυτή τη στιγμή είναι ότι όλος ο κόσμος έχει συντονιστεί στις οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο Υγείας. Και νομίζω ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί ενώ έχουμε την κουλτούρα να είμαστε συνέχεια έξω, να είμαστε στις πλατείες, να είναι γεμάτα τα καφέ, να έχουμε όλη αυτή την κουλτούρα του καφέ που λέμε, έχουμε όλοι συμμαζευτεί στα σπίτια μας και ό,τι κάνουμε το κάνουμε με αυτές τις τεχνολογίες. Πειθαρχημένους τους βρίσκεις? Πολύ πειθαρχημένους. Έχουν... Ιδιαίτερα πειθαρχημένους και φαίνεται και αυτό και από τα αποτελέσματα που βγαίνουν, ότι δεν υπάρχουν πολλά κρούσματα. Το νοσοκομείο εδώ πέρα, τα νοσοκομεία δεν έχουν μπουκώσει από ανθρώπους που θέλουν να δουν τι γίνεται ή είναι άρρωστοι ή θέλουν να δουν αν τα συμπτώματα αυτά αντιστοιχούν στον περιβόητο ιό. Οπότε νομίζω ότι η Λάρισα πηγαίνει πολύ καλά. Και όχι μόνο η Λάρισα, όλος ο νομός. Αλέξη μου, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για τις δηλώσεις της Βάνας, Βάνα Μπάρμπα. Δεν ξέρω αν τις είδες, αν τις άκουσες εμάς ή αν τις έχεις ακούσει νωρίτερα. Ναι, δεν τις είχα δει, δεν τις είχα ακούσει. Δεν ξέρω αν είναι πολλές οι δηλώσεις ή μία... αυτό που ήθελα να πω εγώ, γιατί ουσιαστικά δεν με αναφέρει κιόλας και δεν θα ήθελα να και εγώ να αυτό σε μια τέτοια αντιπαράθεση, γιατί το σημαντικό αυτή τη στιγμή που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε να είμαστε ενωμένοι, να δημιουργήσουμε ομόνοια και να μην αφήσουμε κανέναν έξω από αυτό τον κύκλο. Δεν ξέρω γιατί υπήρξε αυτή η ένταση. Προφανώς
Ο φόβος του ιού έχει τρομάξει πολύ κόσμο και μπορεί να έχουμε σπασμωδικές αντιδράσεις και να μην πετυχαίνουμε το στόχο που αυτή τη στιγμή όλοι πρέπει να στοχεύουμε. Δηλαδή να έχουμε ενότητα, να έχουμε συνοχή και να μην δημιουργούμε εντάσεις που μπορεί να διχάσουν την κοινωνία ή μεμονωμένους ανθρώπους. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ναι. Όσοι μπορούν να κάνουν κάποιο έργο βγαίνοντας από τα σπίτια τους και προσφέροντας κάποιο κοινωνικό έργο, νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουν. Είναι σαν να είναι υποχρέωσή μας και όχι μόνο να μένουμε στο σπίτι. Στο σπίτι πρέπει να μείνουμε για να κρατηθούμε μακριά από επαφές και τη μετάδοση του ιού. Αλλά αν κάποιοι μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους που μπορεί να είναι μόνοι τους ή να έχουν ανάγκη από κάποιον να βγει έξω, νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Και νομίζω ότι από αυτό μπορώ να πιαστώ και να σε ρωτήσω για την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποίησες μέσα στη βδομάδα, γιατί το είδα στο Instagram σου και κάναμε και εμείς ένα θέμα για το πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί ο κόσμος έχει φοβηθεί και απέναντι σε αυτό. Υπάρχει τεράστια ήτανε, για αίμα. Είναι και θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πριν τον ιό πάλι υπήρχε έλλειψη και θα έπρεπε να δίνουμε αίμα και τότε. Τώρα, εξαιτίας της καραντίνας, έχουμε μείνει στα σπίτια μας και δεν μπορούμε να κινηθούμε εύκολα. Ίσως να φοβόμαστε κιόλας γιατί τα μικρόβια μεταδίδονται πιο εύκολα όταν υπάρχει συνωστισμός. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας εδώ δημιούργησε μία μονάδα η οποία ήταν στην πλατεία. Υπήρχε πολλής χώρος, υπήρχε καθαρός και φρέσκος αέρας και ήταν πάρα πολύ ασφαλές να πας να δώσεις αίμα. Εγώ δεν κατάφερα να δώσω αίμα ενώ πήγα, γιατί υπήρχε μια καινούργια οδηγία ότι όσοι έχουν ταξιδέψει το τελευταίο τρίμηνο θα πρέπει να μην δώσουν αίμα και να περιμένουν γύρω στους 6 μήνες. Νομίζω το τελευταίο νούμερο, δεν είμαι απολύτως σίγουρος, αλλά νομίζω ότι είναι για 6 μήνες. Αυτό όμως δεν με σταμάτησε να περάσω το μήνυμα ότι πρέπει να πάμε να δώσουμε. Και καλό είναι ότι όποιοι δεν δίνουν αίμα γενικά, καλό είναι να πάνε να δοκιμάσουν και τώρα που τα μέτρα είναι ιδιαίτερα πιο αυστηρά. Τηρούνται απολύτως τα μέτρα ασφαλείας. Έχουμε βάλει ένα τελεία σε όλη μας τη ζωή, Αλέξη, και αυτό ισχύει και για τα τηλεοπτικά. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ενημέρωση από τον Αντένα σε σχέση με το σοου, αν θα συνεχίσει φέτος, αν θα μπείτε σε γυρίσματα μετά το Πάσχα ενδεχομένως. Ναι. Καταρχάς θέλω να πω ότι μου λέει πάρα πολύ το σοου και τα γυρίσματα. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Μία υπεύθυνη ενημέρωση δεν έχω για το αν θα συνεχίσουν τα γυρίσματα γρήγορα ή αν θα σταματήσουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, σε άνω τελεία. Αυτό που ξέρω ότι είναι ότι το κανάλι έχει προχωρήσει σε να κάνει με ρομποτικές κάμερες γυρίσματα, να προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει πρόγραμμα για τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι μέσα και χρειάζεται την τηλεόραση περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή. Τη χρησιμοποιούν πολύ έντονα. Μας κάνει παρέα με έναν τρόπο. Αυτό είναι το... Νομίζω είναι σε αυτή την προσπάθεια, Αλέξη μου, να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον κόσμο, να ψυχαγωγήσουν μάλλον τον κόσμο όσο περισσότερο, ενώ ο κόσμος παραμένει στο σπίτι. Ναι, και μια που είπαμε για ψυχαγωγία, να πούμε ποιοι άνθρωποι ασχολούνται με την ψυχαγωγία. Είναι βέβαια τα κανάλια που είναι η πλατφόρμα που προσφέρεται το προϊόν, αλλά οι καλλιτέχνες που δημιουργούν, που είναι οι βασικοί πυλώνες της, της ψυχαγωγίας, μένουν αυτή τη στιγμή άπραγοι, γιατί όλο αυτό το πράγμα που ήρθε τους έχει με έναν τρόπο καθυλώσει και δεν μπορούν να προχωρήσουν παρακάτω. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Έχουν γίνει διάφορα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εκφράσει, δηλώσει κάποια μέτρα, αλλά και κάποιοι φορείς έχουν εκφράσει κάποιες ανησυχίες. Πρέπει να τους προσέξουμε όλοι και μιλάω τώρα στον κόσμο και όχι στους ανθρώπους, στους φορείς, ότι με κάποιον τρόπο, όπου υπάρχει η ευκαιρία, θα πρέπει να τους υποστηρίζουμε. Είτε κάνοντας streaming σε κάποια κανάλια που δίνουν τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, είτε αγοράζοντας από καλλιτέχνες έργα. Πάντως, με κάποιον τρόπο, όπου δίνεται η ευκαιρία, θα πρέπει να τους στηρίζουμε. Σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτό που λες, Αλέξη. Ναι.
Σε ευχαριστώ. Βέβαια δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες. Να μην πούμε ότι μόνο οι καλλιτέχνες είναι αυτοί. Αλλά είναι από τις πιο επισφαλείς τομείς και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και κυρίως επειδή δουλεύουν με την ψυχή τους, θα πρέπει και εμείς να τους δώσουμε κάτι ώστε να τους δείξουμε ότι είμαστε δίπλα τους. Ότι είμαστε ενωμένοι και ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν αυτή τη στιγμή να αμβλύνουμε την οξύτητα αυτής της κατάστασης μέσα στο σπίτι και να μπορέσουμε και μετά τον ιό να μπορέσουμε να μετά δηλαδή την όλη αυτή δύσκολη περίοδο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πάλι πολιτική ταυτότητα πολύ γρήγορα και να μην είμαστε μουδιασμένοι και να περιμένουμε τις εξελίξεις από όπως έρχονται. Πολύ σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Σε αφήνω να ξαναφορέσεις τη μάσκα σου και να συνεχίσετε εκεί με τον Δήμο Λάρισα ναι, να κάνετε ό,τι μπορείτε για να περάσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται αυτή η περίοδος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο από εδώ, τον Απόστολο Καλογιάννη, που έχει παραχωρήσει το γραφείο του Κυριακάτικα και ότι μου έδωσε την ευκαιρία να μπορέσω και εγώ να συνδράμω και να βοηθήσω και τη δικιά μας την πόλη, αλλά και να περάσω και ένα μήνυμα στους υπόλοιπους πολίτες της χώρας ότι η καραντίνα δεν θα μας χωρίσει, ίσα-ίσα θα μας εσπειώσει και θα μας ενώσει με πιο δυνατούς δέσμους. Μακάρι. Μακάρι, Αλέξη μου. Και με αυτό το μήνυμα θα σε αποχαιρετήσουμε. Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Και σε περιμένουμε πίσω στην πρωτεύουσα. Φιλιά πολλά. Γεια. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Είσαι έτοιμος, δεν ξέρω. Είμαι πανέτοιμος, παιδιά. Νιώθεις ερωτικός. Γιατί, παιδιά, θεωρείτε ότι η καραντίνα είναι ερωτική, έτσι, σαν περίοδος. Είναι πάρα πολύ, θα σου πει ποιο λόγο. Είδα και τον κύριο προχτές, που, προχτές λέω, πριν λίγο στο βίντεο, που έλεγε όλο έρωτα, 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 κάπου. Πάντως μου έχουν πει και έξω. Από περιγραφές, δεν έχω δει εγώ, ότι σε γνωστές πλατφόρμες έχω, υπάρχει κατηγορία. Όχι μόνο αυτό. Υπάρχει κατηγορία. Υπάρχει και πολύ αύξηση στο φλερτ. Ναι. Μέσα από social. Πάρα πολύ. Καμία σχέση και με το πριν. Τι γίνεται γενικά στα ερωτικά? Γίνονται πάρα πολλά, παιδιά. Θα ξεκινήσω όμως με τον Στράτο Τζόρτζογλου, ο οποίος ετοίμασε ένα καραντίνα πάρτι για τα γενέθλια της Σοφίας Μαριόλα. Έχω την Ειρίνα Σάκ, η οποία βρήκε νέο σύντροφο μετά τον Μπράντλεϊ Κούπερ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό μέσα ναι, στην καραντίνα να βρει καινούριο σύντροφο. Θα δυσκολευόταν. Και δεν βρήκε κανένα. Πραγματικά, ναι. Γιατί είναι η Ειρίνα. Κανένα τυχαίο δεν βρήκε. Γιο ζωγράφου. Και έχω παιδί και ένα τρομερό ζευγάρι το οποίο είναι ηλικιωμένο και συναντιέται στα σύνορα Δανίας και Γερμανίας. Γιατί? Γιατί είναι κλειστά τα σύνορα, δεν μπορούν να συναντηθούν και κάνουν ένα dinner πάνω στα σύνορα. Έλα ρε, εσύ δεν μπορώ. Και είναι 89 και 85 χρόνια, πολύ μεγάλοι άνθρωποι. Μπράβο. Oh. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Τέλειο. Πάμε. Το δούμε. Τα χρόνια του κορονοϊού ο έρωτας κρατεί καλά. Γιατί η αγάπη και το πάθος ποτέ δεν σταματά. Τα γόρι μου, τα γόρι μου, τα γόρι μου. Λυκό και τραγανό σαν καραμέλα. 10 μήνες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της με τον Bradley Cooper, όπως όλα δείχνουν, η Ειρίνα Σάικ έχει βρει τον έρωτα στο πλευρό του Βίντο Σνάμπελ, πρώην σύντροφο της Heidi Klum. Σε αποκλειστικές φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail, το διάσημο μοντέλο και ο έμπορος τέχνης βγήκαν βόλτα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, προσπαθώντας να τηρήσουν τους κανόνες που επιβάλλει η πανδημία. Και πετάω ψηλά, μέχρι τα αστέρια φτάνω. Έρωτας τα χρόνια του κορονοϊού, έριξε τα βέλη του και πέτυχε τον Αλέξανδρο Κοψιάλη και τη Σοφία Φυρού. Ο γνωστός YouTuber και η πρώην αγαπημένη του Ηλία Βρετού είναι εδώ και ένα μήνα ζευγάρι, χωρίς μάλιστα να το κρύβουν, μιας και την Πρωταπριλιά έσπευσαν να κάνουν τη δίκη τους φάρσα, ανακοινώνοντας στο Instagram την εγκυμοσύνη της όμορφης Σοφίας. Ένα, φτάνει μόνο ένα, μαγικό σου. Μπορεί πριν λίγο καιρό να τράβηξαν δρόμους χωριστούς, ωστόσο η Θωμαία Πέργη και ο Σέχης του Μπαχρέιν αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Σύμφωνα με το πρωινό, η επανασύνδεση του ζευγαριού έγινε έπειτα από ένα ταξίδι στο Λονδίνο πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός, το οποίο καθόρισε την έκβαση της σχέσης και τους έφερε ξανά κοντά. Χρόνια πολλά, κάρια μου πιο και επιθυμείς, εγώ σου εύχομαι. Ο Τζόρτζογλου και η Μαριόλα είναι η περίτρανη απόδειξη πως καμιά καραντίνα και κανένας ιός δεν μπορεί να επισκιάσει τον έρωτα αυτό. Μάλιστα, ο ηθοποιός έκανε πάρτι γενεθλίων στην αγαπημένη του Σοφία, που έκλεισε τα 30 γράφοντας στο Instagram το πιο ερωτικό μήνυμα.
Απόψε γιορτάζουμε τα γενέθλια της Σοφίας. Η διεύθυνσή μας είναι έρωτα και ευτυχίας γωνία, στον 7ο ουρανό. Ως δώρα φέρτε μου την καρδούλα σας και το φως της. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, που με βάζει σε ένα πύργο ψηλό να διατάζει. Στις 9 Απριλίου τα δύο αιώνια πιτσουνάκια Κάρολος και Καμίλα θα κλείσουν 15 χρόνια έγκαμου βίου και για πρώτη φορά θα τα γιορτάσουν χωριστά ο ένας από τον άλλο, μιας και ο COVID έβαλε το χεράκι του. Απομονωμένος στο κάστρο Μπάλμορολ της Σκωτίας, μετά το θετικό τεστ κορονοϊού, ο πρίγκιπας Κάρολος θα στείλει την αγάπη του στη δούκισσα της καρδιάς του πίσω από κλειστές πόρτες, με την ευχή να γιορτάσουν σύντομα από κοντά την επέτειό τους. Να σημειώσουμε ότι ο παράφορος αυτός έρωτας μετρά σχεδόν μισό αιώνα. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Η συγκεκριμένη φωτογραφία χαρακτηρίστηκε το σύμβολο της συντροφικότητας και έκανε το γύρο του κόσμου, δείχνοντας σε όλους εμάς πως το να είσαι 92 είναι απλά ένας αριθμός και πως το να βάφεις τα μαλλιά της γυναίκας σου γιατί παρά τις δυσκολίες θέλει να είναι κοκέτα είναι περίτρανη απόδειξη αγάπης. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει όσο σ' αγαπώ. Όταν είσαι ερωτευμένος, εννοείται πως κανένας ιός δεν θα σου χαλάσει τα σχέδια και πως θα κάνεις τα πάντα για να δεις το άλλο σου μισό. Αυτό σκέφτηκαν και οι ερωτευμένοι 85χρονοι Ίνγκα Ράσμουσεν με τον 89χρονο Κάρστεν Τούτσεν και δίνουν καθημερινά το ραντεβού τους στο συνοριακό πέρασμα Άβεντοφτ ανάμεσα στη Δανία και τη Γερμανία για να δουν ο ένας τον άλλον. Μπορεί τα σύνορα να έχουν κλείσει στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό, ωστόσο το ζευγάρι που εδώ και 2 χρόνια είναι μαζί ξέρει πολύ καλά πως αυτό που δεν γνωρίζει από σύνορα είναι η αγάπη. Έλα ρε παιδιά, γιατί δεν τους αφήνουν να περάσουνε, τι είναι αυτό κάτι, τώρα. Από ό,τι κατάλαβα, δεν θέλω να υποβαθμίσω τον ερωτά τους, αλλά μου φαίνεται ότι ο ένας δουλεύει στα σύνορα, γιατί φοράει για την, τα τέτοια αυτά που φοράνε εκεί πέρα στο τροχονόμι. Παιδί μου είναι 89 χρόνων τροχονόμος. Έχεις δίκιο. Είπα βλακεία, έχεις δίκιο. Ναι, τώρα το συνέδεσαι ότι δεν εργάζεται στην ηλικία. Εγώ θα άφηνα ένα λεπτό. Μπορεί να κρυώνει και να του το δώσαν εκεί οι άνθρωποι να το βάλει αυτό. Μα εγώ θα άφηνα τη Σύση τώρα ένα λεπτό να κλάψει για την αγάπη και τον έρωτα και το χάλασες τώρα. Άμα θες τώρα να σου αφήσουμε ένα λεπτό να συγκινηθείς. Όχι, όχι. Πιο πολύ με συγκίνησε, παιδιά. Όχι αυτό, να σας πω την αλήθεια. Το προηγούμενο που τη έβαφε τα μαλλιά. Εκεί συγκινήθηκα. Εδώ, δεν μπορώ, λιώνω. Και δες τον γλυκούλη μου πόσο, με πόσο προσοχή προσπαθεί να το κάνει, με πόσο συνέπεια δηλαδή. Είναι όμως και η γιαγιά βάφει σε αυτήν την ηλικία τα μαλλιά της. Για εκείνον τα βάφει, Κωνσταντίνε μου. Για εκείνον. Για ποιον τα βάφει, μωρέ, τώρα για την γειτόνισσα. Για να βλέπει ποιος θα τη δει με στην καραντίνα. Έλα, μωρέ, ο γλυκούλης μου, έλα, δεν μπορώ. Θα έφαγε ο άνθρωπος όλο αυτό το διάστημα που σηκώθηκε από το κρεβάτι για να βάλει. Μα δεν μπορεί, αν δεν το ισοπεδώσει, δεν μπορεί έτσι. Δεν μπορείς, εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι γλυκό, αλλά από την άλλη κτλ. Λοιπόν, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, μαζί μας ο λατρεμένος Γιάννης Ζουγανέλης θα είναι στην παρέα μας με την κιθάρα του, θα μας πει και ένα τραγούδι, θα είναι και εδώ και θα μας πει και ένα τραγούδι. Εσείς δεν ξεχνάτε να στέλνετε μηνυματάκια, παιδιά, γιατί μιλάμε για το απόλυτο δώρο, έτσι, μιλάμε για τζιπάρα, όχι ένα απλό τζιπ. Η τζιπάρα, το απόλυτο τζιπ, Renegade, 1000 κυβικά σπορ, μπορεί να γίνει δικό σου, αυτό το ίδιο έτσι όπως το βλέπεις. Το κρατάμε εμείς εδώ και το φυλάμε σαν τα μάτια μας μέχρι να έρθεις να το πάρεις. Μαύρο γυαλιστερό υπερσύγχρονο διαστημόπλοιο. Και ταυτόχρονα σήμερα κληρώνουμε και το ρολόι, το Garmin, που είναι υβριδικό smartwatch με και κανονικούς δείκτες και κρυφή οθόνη αφής. Ό,τι θέλεις κάνει παπάδες, αλλά ταυτόχρονα είναι elegant. Είναι ωραίο, είναι σικάτο. Navy blue και ροζ χρυσό. Αυτό το συνδυασμό θα κερδίσετε στέλνοντας μήνυμα. Open και ένα όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 14999. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε με τον Γιάννη Ζουγανέλη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε τις εκπομπές πιο χορευτικές από ποτέ. Εγώ είμαι μέσα πάντως. Για να κουνηθούμε. Εσύ είσαι μέσα από πότε χορεύεις. Κάνω προπόνηση, για να ξέρεις τι από πού. Χόρεψε μας κάτι. Προπόνηση στην ανάγκη, θα χορέψει κιόλας. Κάνω προπόνηση. Τι να κάνει. Θα έρθει το καλοκαίρι, θα βγάλει την μπλούζα, δεν θα τον αναγνωρίζουμε κι αυτόν. Παιδί μου, αυτό δεν σταματάει να γυμνάζεται. Είσαι τρελή. Μην τον πιστεύει. Ναι, αλλά μην νομίζει. Καλύτερη μου είναι. Φουσκώνει αυτό. Όπω φουσκώνει για μα, ξεφουσκώνει για εκείνο. Όλα τα πράγματα. Πάμε να συνδεθούμε με τη Μέρη μα ξανά. Γιατί έχουμε, παιδιά, ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Μέρη, πε. Εδώ.
Παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι περνάμε κάποιες μέρες αυτές τις μέρες και αισθανόμαστε ότι είμαστε πρωταγωνιστές σε κάποιες ταινίες καταστροφής του κόσμου. Το αισθάνεστε κι εσείς ή μόνο εγώ? Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι πρωταγωνιστής. Στο τέλος θα σωθώ. Καλά, μεταξύ μας κι εγώ, Παύλο, στην ίδια φιλοσοφία με σένα είμαι. Λέμε τώρα. Λοιπόν, αισθανόμαστε μερικές φορές και ότι το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Και ναι, έρχομαι εγώ να σας το επιβεβαιώσω ότι το έχουμε ξαναζήσει. Διότι σεναριογράφοι των ελληνικών σειρών υπήρξαν προφήτες, παιδιά, και είχαν προβλέψει με τις ατάκες τους και τα κείμενά τους πώς θα αντιμετωπίσαμε μια πιθανή πανδημία. Έχουμε μαζέψει λοιπόν όλες τις ατάκες των ηθοποιών και των σειρών, των αγαπημένων ελληνικών σειρών, και τις ατάκες αυτές που μιλάνε για την πιθανή πανδημία. Για δείτε λίγο τι λέγανε, που ήταν προφητικό. Ξέρω, ξέρω. Καμιά φορά ξυπνάς και νιώθεις ότι πρωταγωνιστείς σε κάποια ταινία καταστροφής του κόσμου. Και μετά συνειδητοποιείς ότι είσαι στο σπίτι σου και όλο αυτό κάτι σου θυμίζει. Πολύ σωστά σκέφτεσαι. Σου θυμίζει όντως κάτι από τα παλιά. Κάτι γνώριμο. Μιας και οι σεναριογράφοι το έδιναν λίγο-λίγο, γουλιά-γουλιά, μέσα από όλα τα σύρια τα οποία είχαν κρυφά νοήματα που τότε δεν καταλάβαινες. Θα ξεκινήσω με επική λάμψη όπου ο Νίκος Φόσκολος είχε προβλέψει το social distancing, παρακαλώ, χρόνια πριν. Αγαπιόμαστε, αλλά από μακριά. Μπορώ να σε φιλήσω τώρα? Από απόσταση. Τι είπες? Να με φιλάς. Αλλά από απόσταση. Από τους απαράδεκτους μάθαμε τον τρόπο να αντιστεκόμαστε σε κάθε είδους προκλητικό πειρασμό που θέλει να μας βγάλει έξω από το σπίτι. Ναι, έλα ρε Θανάση. Δεν θέλω να βγω, δεν μπορώ. Δεν θέλω να βγω, σου λέω. Ρε, δεν θέλω να βγω, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω. Δεν θέλω να βγω. Μην με τσαντίζεις τώρα. Η δε καραντίνα προϋπήρχε, παιδιά, και την εφάρμοσαν σε διάφορες περιπτώσεις. Στον ανεπιθύμητο επισκέπτη, για παράδειγμα. Όλγα, Ειρήνη! Δεν είμαι εδώ. Απουσιάζω, λείπω. Ειρήνη! Έχω κολλητική ασθένεια, δεν μπορώ, είμαι σε καραντίνα. Από χρόνια δε, ο Δάγκας μας είχε δείξει ότι δεν θέλει πολλές αγάπες και αγκαλιές ο ιός. Περνάξω, αισθάνομαι διάλυση. Σε παρακαλώ πολύ, κολλητή, τουλάχιστον δώσε μου 5.000 για τα κόλληβα. 5.000 θέλεις, πάρ' τα μωρέ, άρρωστε. Μην με πλησιάζεις! Γιατί καλέ, εγώ δεν έχω τίποτα. Πώς δεν έχεις τίποτα? Ήξερα να κρατούν αποστάσεις και παράλληλα να φροντίζουν τους ανθρώπους που ήταν θετικοί σε οποιονδήποτε ιό. Τσαγάκι σου, γιατί δεν με πλησιάζεις? Να μην πατήσω τα σφουγγαρισμένα. Χριστέ μου, με βάλανε σε καραντίνα. Λίγο νερό φέρτε μου. Μαχή. Λίγο νερό, βρε γαϊδουριά, πνίγομαι. Δεν το φτάνω. Τι γυρεύεις εδώ, πυροσβέστη? Πάρε το νερό και ας τα λόγια. Ήξερα να απολυμένουν το χώρο που είχε εκτεθεί σε μολυσμένο περιστατικό. Ήξεραν χρόνια πριν πώς να κυκλοφορούν για να είναι απόλυτα προστατευμένοι από το κάθε τι. Μόνο που δεν μπορείς να τον δεις έτσι. Παίρνουμε κάποιες προφυλάξεις. Καταλαβαίνεις, για τα μικρόβια. Και πολύ καλά κάνετε. Κάτσε να πλύνω τα χέρια μου. Δεν αρκεί να πλύνεις τα χέρια σου. Όχι, δεν αρκεί. Τι θες να κάνω? Να κάνω ένα ντουσιάκι στα γρήγορα. Δεν αρκεί. Έλα, σιγά σιγά, γιατί κοντεύει να κοιμηθεί. Μην πας πολύ κοντά και το τρομάξεις. Υπήρχαν πάντοτε οι επαναστάτριες γιαγιάδες που δεν συμμορφώνονταν στα μέτρα καραντίνας και κλεισμού. Ναι, αλλά εσύ είχες πει ότι θα κάτσεις στο σπίτι σήμερα. Ωχ, βαρέθηκα και εκεί. Εδώ βλέπω και κανέναν άνθρωπο. Είχαν καταγράψει ακριβώς τα συναισθήματα και τις ενέργειες των ανθρώπων που είναι σε καραντίνα σπίτι τους. Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα. Ενώ ο αρχηγητευτής της Χλωρίνης Καντακουζινός είχε δώσει χρόνια τώρα τη λύση για τη σωστή αποστήρωση μετά από σωματική επαφή. Μετά από τόσο στενή επαφή, πρέπει να γεμίσω την πανιέρα Μπεταντίν και να κάτσω μέσα 2 μέρες.
Πρόσεξε, μην αγγίξεις τίποτα. Και μην κάτσεις πουθενά, ούτε σε καρέκλα, ούτε σε καναπέ. Πρέπει να τα απολυμάνεις όλα. Φυλάκια. Είσαι τρελός! Με φέρνεις αυτό εδώ το συμφιλόσπιτο! Κωνσταντίνε, πού πας, πρέπει να ακούσω τις λεπτομέρειες! Παράτα με! Κωνσταντίνε, έλα εδώ, σε παρακαλώ! Παράτα με, είπα! Πάω να γεμίσω την πανιέρα μπετατίν και να βυθιστώ μέσα ώρες! Σε ένα μόνο δεν έπεσαν μέσα. Πυρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη. Αδύνατα να αρρωστήσω, είμαι πλούσια. Ο COVID δεν κάνει κοινωνικές διακρίσεις. Αδύνατο να αρρωστήσω, είμαι πλούσια. Όπω. Το βλέπετε, παιδιά. Αδύνατο να είμαι πλούσια. Ακριβώς. Τέλεια. Το θέμα είναι και το ύφος και που είναι εξαπλωμένη. Η σοβαρότητα όλη. Ναι. Δεν είναι κλίματα, κατάλαβες, είναι κάμψη. Φανταστικό. Όπως καταλαβαίνετε, τα είχαμε όλα αυτά μες στο μυαλό μας. Τόσα χρόνια. Πού τα βρήκατε εσείς, πού τα βρήκατε, πάρα πολύ ελεύθερος χρόνος τώρα. Κάναμε έρευνα εγώ και η Νεφέλη και τα μαζέψαμε όλα, μπράβο, καταλαβαίνεις. Παιδιά. Πολύ ωραίο βίντεο, πολύ πετυχημένο. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να γελάει και λίγο το χιλάκι μας, ρε παιδιά, τι γίνεται. Ναι, ρε, φυσί, γι' αυτό ήρθαμε. Βέβαια δεν ξέρω να γελάσαμε πολύ, γιατί εγώ θυμήθηκα ότι έχουν περάσει τα χρόνια. Έχουν από περάσει, όλα λέει. Αυτά τα σύριαλ και λίγο με πιάσε και μια αναταραξία. Από διηγήσεις και εγώ δεν τα έχω δει όλα, Παύλο, να ξέρεις. Ήσουν πολύ μικρή. Τώρα, αλλά τέλος πάντων έχουμε και τον κύριο Τσουγανέλη που περιμένει, κατάλαβες. Ευχαριστούμε πολύ, Μερούλα μου. Φιλάκια πολλά. Και πάμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας έτσι έναν άνθρωπο που πρεσβεύει τη χαρά της ζωής, θα έλεγα, το Γιάννη Ζουγανέλη. Να δούμε τι κάνει, να μας φύγει. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σας, χαιρετώ όλη την παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα να απευθυνθώ στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, να συντροφεύετε τον κόσμο σε μια εποχή που είναι στο σπίτι του. Να σας πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Φυσικά. Δεν είναι δά και ηρωισμός να μένουμε στο σπίτι. Είναι ευκαιρία για να ισορροπούμε με άλλες λογικές. Να βρισκόμαστε οι άνθρωποι μεταξύ μας ουσιοδέστερα, να καταλάβουμε τη συμπεριφορά απέναντι στο άλλο, στον άλλον. Επίσης να πω ότι ξέρετε, η μεγαλύτερη πανδημία τα τελευταία χρόνια για μένα είναι το έλλειμμα αλληλεγγύης και ο ατομισμός. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πανδημία από τον κορονοϊό. Να ευχηθώ επίσης περαστικά σε όσους έχουν νοσήσει και σε αυτούς που δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα να μην τα εκδηλώσουν ποτέ, αλλά να μην βρεθούν σε δύσκολη θέση να μεταδώσουν τον ιό. Οπότε θα μείνουμε στο σπίτι. Πολύ σωστά το λες, γιατί και αυτή είναι μια πολύ δύσκολη θέση, να ξέρεις ότι... Βεβαίως, δεν ξέρουμε αν τον φέρουμε τον ιό. Κανείς από εμάς δεν το ξέρει αν τον φέρει. Μπορεί να είμαστε όλοι αυτοί που τον φέρουμε ή ένα μεγάλο ποσοστό ασυμπτωματικοί, όπως λένε οι επιστήμονες. Σωστά. Με την ευκαιρία να σας πω ότι πραγματικά παραδέχομαι τον ελληνικό λαό για τον τρόπο που αντέδρασε. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Οι άνθρωποι, αν μου επιτρέπετε, οι άνθρωποι είμαστε λίγο αντιφατικοί. Όταν, ας πούμε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μας λέει κάποιος μη αυτό, θέλουμε αυτό να κάνουμε. Mm. Είναι μέσα στη φύση των ανδυναμιών μας. Παραδέχομαι πάντως, γιατί σέβονται, οι εξαιρέσεις υπάρχουν, μα οι εξαιρέσεις είναι πάντοτε λογικές να υπάρχουν, είναι λογικό να υπάρχουν. Να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε απολύτως υγιείς και στους δρόμους και στους χώρους όπου είχαμε συνηθίσει να βρισκόμαστε, αλλά να ανακαλύψουμε και νέα πράγματα, και εύχομαι όταν θα επιστρέψουμε να μην επιστρέψουμε στην κανονικότητα, μια καινούργια λέξη που ακούμε συνεχώς, στην κανονικότητα την προηγούμενη, αλλά να εμπνευστούμε και να μην ξεχαστούμε από αυτό που έχει συμβεί, γιατί ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Να μην ξεχαστούμε δηλαδή στην ψευτοευδαιμονία και σε όλα αυτά που δεν κάνουν τους ανθρώπους καλύτερους. Πολύ σωστά. Αυτή τη συζήτηση την είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε μη μας συμβεί αυτό που παθαίνουμε άμα βρεθούμε σε ένα νοσοκομείο και λέμε πονά προβλήματα, τι καλά που είμαστε, και μετά όταν βγούμε πάλι το ξεχνάμε πάλι και ξαναμπαίνουμε στον ίδιο τροχό του χάμστερ. Βεβαίως, και τρέχουμε γύρω-γύρω. Εγώ έχω διαπιστώσει, έχω κάνει αυτοκριτική σε νοσοκομείο ή σε ένα κροταφείο αποχωρώντας. Δεν ξέρω αν πραγματικά χαίρομαι που δεν είμαι κι εγώ μέσα σε αυτούς. Το θέμα είναι να αποχωρήσεις από εκεί, να σκέφτεσαι αυτούς και να τους προστατεύεις και με την ενέργειά σου, αλλά και με τη στάση σου στην υπόλοιπη ζωή. Πάρα πολύ σωστά. Γιάννη μου, είχαμε πριν, φιλοξενούσαμε στην εκπομπή και τον Αλέξη Γεωργούλη και συζητούσαμε. Αγαπημένο μου, είναι πολύ φίλος μου και συνάδελφος, και τον άκουσα μετά προσοχής.
Μας ναι. είπε για τους ηθοποιούς και για τους καλλιτέχνες γενικά. Και όντως αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχουν σταματήσει όλες τις δουλειές. Ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκολος χειμώνας, έτσι, για όλους. Πάρα πολύ δύσκολος ο χειμώνας, αλλά δεν ήταν δύσκολος μόνο για μας. Ξέρετε και εμείς τι είμαστε, αντανάκλαση της καθημερινότητας. Οι καλλιτέχνες είναι καλοί ή κακοί, ανάλογα με την ποιότητα του κόσμου που απευθύνονται, γιατί είναι μια αμφίδρομη σχέση. Όμως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκιά μου Σύση και φίλη μου, που μου δίνεις την ευκαιρία να πω. Και βέβαια, ξέρω προς Θεού τον εαυτό μου. Όσοι μας ακούνε από τους εξουσιάζοντες, θα τους παρακαλούσα πάρα πολύ να ενσκύψουν στο πρόβλημα των μουσικών και των ηθοποιών. Διότι, ξέρετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, δεν εντάσσονται πουθενά. Και αν ο κύκλος εργασιών, ας πούμε, το μουσικό νέφνης, είναι τεράστιος, σκεφτείτε, μαγαζιά, πανηγύρια, γάμοι, βαφτίσια, μουσικές σκηνές, κινηματογράφος, μουσικές υποκρούσεις, στούντιο, εταιρείες δίσκων, δουλεύει ένας κόσμος εξαιτίας αυτών, δεν θα υπήρχαν οι συνθέτες μας. Αν δεν υπήρχαν οι οργανοπαίκτες, ειλικρινά σας το λέω, δεν ισορροπούν καν στον βιοπορισμό. Επικοινωνώ με φίλους στη Θεσσαλονίκη που πήραν μια πρωτοβουλία, ο Ζερβουδάκης, ο Μιστακίδης, κάνουμε τώρα μια πρωτοβουλία. Μπας και πάρουν και αυτοί αυτό το επίδομα, το οποίο καταλαβαίνω θα πούν πού θα βρει τα λεφτά. Βρίσκονται τα λεφτά και εδώ είμαστε να τα επιστρέψουμε. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο αλληλέγγυοι ο ένας απέναντι στον άλλον. Σας παρακαλώ θερμά, δείτε το μεγάλο πρόβλημα των μουσικών που έχουν προσφέρει τόσα πολλά. Και η Έλληνες Μουσικής, διαβεβαίωσης, η έχεις και εσύ εμπειρίες, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Οι Έλληνες Μουσικοί παίζουν τα πάντα. Δηλαδή, παίζουν από τζάζ, από ελληνικά, από παραδοσιακά, από κλασική παιδεία, σε σχέση με... Δεν συγκρίνω τίποτα. Αλλά είναι μάγοι οι Έλληνες μουσικοί, οι οργανοπαίκτες. Και για να φτάσουν σε αυτό έχουν ενσκύψει σε μελέτες, σε πράγματα. Διατηρούν την παράδοση. Να τους δούμε και λίγο σοβαρότερα. Και σας λέω, αποτελούν κύκλο εργασιών. Τεράστιο κύκλο εργασιών. Και βέβαια είναι στοιχείο του βιώματός μας. Πώς τα ακούγαμε τον μεγάλο Μάνο Κατζηδάκη, αν δεν τον αποδίδανε η μουσική, τον Μπετόβεν, τους λαϊκούς, τον Τζιτσάνι, όλους αυτούς. Πόσο δίκιο έχεις και πόσο είναι όντως αυτό μια τρύπα αυτή τη στιγμή που έχει προκύψει. Νομίζω ότι και αυτή θα καλυφθεί, γιατί σιγά σιγά βγαίνουν όλα στον αέρα και όλα προσπαθούν έτσι να τα φροντίσουν. Θα καλυφθεί. Εύχομαι. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι. Εύχομαι επίσης, εσύ η μου γλυκιά, εύχομαι όλο αυτό το πράγμα που περνάμε, δηλαδή η πιο άσχημη λέξη κορονοϊός, ο οποίος συνεχώς την ακούμε, να μην είναι ευκαιρία για κάποιους να πλουτίσουν. Να δουν τη ζωή με μια ισορροπία. Κανείς δεν παίρνει μαζί του τίποτα φεύγοντας από εδώ πέρα. Μην το δουν έτσι. Εγώ θεωρώ λίγο υπερβολικά όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από την οικονομία, αφού βάλαμε ένα στόπ. Αυτοί που την πληρώνουν είναι οι καταστηματάρκες, οι εστιατόρες, αυτοί οι άνθρωποι της καθημερινότητας που μας απασχολούν όλους και με αυτούς περνάμε καλά. Οι βαθύ πλούτοι δεν φαίνονται πουθενά. Οι οποίοι εκμεταλλεύονται με την λογική τη δικιά τους στην οικονομία. Λοιπόν, εύχομαι να μπει ένα στόπ σε αυτό, θα γίνει επανεκκίνηση. Όποιος δημιουργήσει δεν φοβάται τίποτα. Και εμείς να σκεφτούμε τη μεγάλη Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι Ελλαδίτσα, είναι μεγάλη. Εδώ οι χώρες σαν την Πελοπόννησο, όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και άλλες, δεν έχουν πει ποτέ ότι είναι μικρές χώρες. Και επίσης έχουμε το μεγαλύτερο κάμπο ωφέλιμο στην Ευρώπη, το Θεσσαλικό κάμπο. Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε τέτοια πράγματα, να βρεθούμε επιτέλους οι άνθρωποι μεταξύ μας, εμείς μην είμαστε λίγο αφελείς. Δηλαδή να βάλουμε και μια τελεία, ας πούμε, στην εισαγωγή ξένων προϊόντων τα οποία μπορούμε να ευδοκιμήσουμε στην Ελλάδα. Να το δούμε λίγο πιο λογικά, ας πούμε. Έχεις πολύ δίκιο. Πάμε λίγο στα δικά σου. Θέλω να μου πεις λίγο εσύ πώς τα περνάς, πώς βιώνεις έτσι αυτές τις μέρες, τι κάνεις, πώς περνάς τις ώρες σου. Πονάω πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει. Κάθε φορά που ξυπνάω, νιώθω αυτό που συμβαίνει. Μου έρχεται όλη η οσμή, όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Και πονάω πάρα πολύ. Βλέπω τους καλλιτέχνες να έχουν μια στάση όπου συνδράμουν στην ομοψυχία και κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ γι' αυτό.
Δεν, οι καλλιτέχνες δεν είναι τίποτα. Μην κοιτάτε που έχουν πέσει τα φώτα πάνω τους. Πολλοί εκ των δημοφιλών, γιατί δεν είναι όλοι δημοφιλείς. Είναι υποχρεωμένοι, έχουν αποστολή να μπουν στη διαδικασία να εκφράζουν πράγματα και να συμβάλλουν στην ομοψυχία που ούτως ή άλλως αυτό θα μας φάει μπροστά. Η παραδοχή που έχω απέναντι στους Έλληνες είναι ότι κάθε φορά που οι Έλληνες είναι στα δύσκολα, ενώνονται. Αυτό θα μας κάνει καλύτερους. Και γενικά οι Έλληνες, οι οποίοι συνεχώς αυτοσαρκαζόμαστε ή αυτοαπαξιωνόμαστε κλπ. Είναι ένας λαός που είναι ηρωικός από τη φύση του. Να σου πω, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εξαιτίας των Ελλήνων σχεδόν χάσανε οι Γερμανοί. Και επίσης, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, δεν είναι δυνατόν να κυβερνάνε ακόμα οι ηττημένοι του πολέμου. Πρέπει να αντισταθούμε. Και πώς θα αντισταθούμε? Με τη δημιουργία. Δηλαδή, όταν δημιουργήσουμε, δεν έχουμε κανέναν ανάγκη και θα κάνουμε πραγματικά επανεκκίνηση, όπως πολύ καλά ξέρουμε εμείς οι Έλληνες από το μύθο με το Φίνικα κλπ. Τι κάνω? Σκέφτομαι, ενεργώ, επικοινωνώ, τακτοποιώ το έξω μου και το μέσα μου, ελπίζω, γιατί είναι μια ευκαιρία για ενδοσκόπηση. Μιλώ με τους φίλους μου, βλέπω τα διάφορα, τα πολύ εμπνευσμένα, αυτά που μεταδίδονται στα social media, που ένας τον άλλον κλπ. Και προσπαθώ να χαρώ. Γιατί? Να εκμεταλλευτούμε βασικά αυτό που συμβαίνει. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Και έτσι λίγο τη φωνούλα σου να ακούσουμε. Λοιπόν, να μας δώσεις έτσι λίγο αισιοδοξία. Λοιπόν, σε όλη την παρέα και προς Θεού στους τηλεθεατές. Ο φίλος μου και αγαπημένος μου συνεργάτης Αντώνης Παπαγιάννου έγραψε ένα στίχο τον οποίο μελοποίησα και έχει να κάνει με όλα αυτά που σας είπα. Σας το αφιερώνω με όλη μου την καρδιά. Όταν όλα θα έχουν περάσει και θα βγούμε στους δρόμους ξανά, σαν γλυκό κουταλιού με κεράσει, θα είναι όλα γλυκά γιορτινά. Όταν όλα θα έχουν λήξει και ο φόβος θα έχει χαθεί, και σαν κύμα απαλό μας τη λήξη η καινούρια ζωή που θα έρθει. Θέλω να είμαστε όλοι εκεί. 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 Όταν όλα θα έχουν τελειώσει και ένα ουφ από μέσα μας βγει, και οι πάγοι θα έχουν λιώσει και θα ανθίσει και πάλι η γη. Θέλω να είμαστε όλοι εκεί. 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 Γιάννη μου, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να πάμε σε διαφημίσεις έτσι με αυτή την ωραία αίσθηση που μας άφησε αυτό που μοιράστηκες μαζί μας. Σε ευχαριστώ και σε αγαπώ πολύ πολύ. Καλή αντάμωση με σιγουριά. Έχουμε επιστρέψει. Εσείς δεν ξεχνάτε να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό που θα κάνουμε αρχικά. Να σας θυμίσω πρώτα βέβαια ότι στην παρέα μας είναι τα αγαπημένα Σάιος, η κορυφαία μάρκα που εδώ και 10 χρόνια είναι μέσα στο σπίτι σας, φροντίζει για σας σαν να είστε σε κομμωτήριο. Ό,τι χρειάζεστε για την περιποίηση, για το χρώμα, για το styling των μαλλιών, είναι εδώ η Σάιος για να το καλύψει. Στα σούπερ μάρκετ βρίσκεται όλη τη σειρά και την παίρνετε και είστε, δεν χρειάζεστε κανέναν και τίποτα, παιδιά. Μόνοι σας και μόνοι σας θα μπορείτε να διατηρήσετε έτσι όμορφη και περιποιημένη. Γιατί το χρειαζόμαστε αυτές τις μέρες. Και ξεκινάμε, ερχόμαστε εδώ με το Βαγγέλη μας στην κουζίνα μας να σας κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Πριν ξεκινήσεις όμως, Βαγγέλη μου, να πω λίγο, πριν κάνουμε την τυρόπιτα σουφλέ, Παναγίτσα μου τι μας έχει βρει, να πω λίγο ότι κάνουμε, τρέχει και ο διαγωνισμός. Ακολουθείτε το, μπείτε στο account μας για να τον δείτε. Έλα κάτω παύλα χαμογέλα και ακολουθείτε Olympos.gr και Έλα χαμογέλα. Κάνετε like στο post,
mention ένα φίλο σας και πέντε τυχεροί θα κερδίσουν αυτό το καλάθι υπερπαραγωγή. Βαγγέλη. Και ήρθε η ώρα μας τώρα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να σας πω ότι σήμερα κυκλοφορεί το Eat Me, είναι το τεύχος Απριλίου, είναι αφιερωμένο στο Πάσχα. Πάσχα στο σπίτι, εντάξει, Πάσχα παιδιά, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Είμαστε στο σπίτι, μαγειρεύουμε τα πάντα, τις πιο ωραίες συνταγές, παιδιά, σας δίνω, και έχω και πολλές συνταγές οικογενειακές μέσα. Τα γλυκάσουμε τα κουλουράκια χθες, η γυρόπιτα σήμερα, τα τσουρέκια μαθαίνουν του πατέρα μου. Έλα ρε εσύ, ναι, τα πιο παραδοσιακά έτσι, δεν γίνεται. Είναι κλασικές συνταγές, απίθανες. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε εδώ θα βρείτε τα πάντα και για όλο το μήνα. Πάμε τώρα στη συνταγή τη σημερινή. Θα κάνουμε μια τυρόπιτα που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Αυτή η συνταγή. Σωστά. Είναι κολλασμένη. Λοιπόν, τι έχει. Είναι αφράτη. Είναι νόστιμη, μοσχοβολάει βούτυρο, γίνεται πάρα πολύ εύκολα και το κυριότερο, την επόμενη ημέρα είναι ακόμη πιο κόλαση, αν μείνει. Όντως, ε! Ναι, ξαναζεσταίνεται και είναι τραγανή. Αφράτη, τα έχει όλα. Τέλεια. Να δούμε τα υλικά για να ξεκινήσουμε. Τι λέτε. Ωραία. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα ταψί 30 με 40 εκατοστά περίπου, αυτό το κλασικό το γυάλινο που έχουμε στο σπίτι μας, θέλουμε ένα πακέτο φύλλα κρούστας, δηλαδή 12 φύλλα θέλουμε για την ακρίβεια, 300 γραμμάρια τριμμένη φέτα, 200 γραμμάρια τριμμένο ημί σκληρό τυρί, 4 αυγά, 125 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, όλυμπος και ένα κουτί υγρή σόδα. Εδώ είναι η έκπληξη. Και λίγο αλάτι ανάλογα με το πόσο αλμυρή είναι η φέτα και τα τυριά. Και στο τέλος ένα αυγό χτυπημένο για την επιφάνεια να ξεροψηθούν και να είναι.
τρόπο το που κάνει την τυρόπιτα σουφλέ. Και με τον ίδιο τρόπο κάνω και σπανακόπιτα σουφλέ και κρεατόπιτα σουφλέ. Τι κάνω λοιπόν, μην το φοβηθείτε αυτό. Ρίξτε τη σόδα πάνω από την πίτα, έτσι. Αφού έχεις βάλει όλα τα άλλα, όλα τα υλικά ακριβώς. Και τώρα είναι έτοιμη για ψήσιμο. Θα την ψήσετε μία ώρα στους 180 βαθμούς. Και πέρα από το ότι η κουζίνα μοσχοβολάει, ωραίο βούτυρο και ωραία πίτα, βγάζετε στο λεπτό, μετά από μία ώρα, μία υπέροχη πίτα, στην οποία δεν στέκεται κανένας. Συνήθως αυτό το ταψί τελειώνει και με ένα και με δύο και με τρία και με τέσσερα άτομα μέσα σε ένα τέταρτο περίπου. Πραγματικά δεν το συζητάω, αλλά και μόνο σου να είσαι, το κάνεις και δύο μέρες, δηλαδή περνάς πάρα πολύ ωραία. Σκέφτηκα ότι αυτή είναι μια ωραία ιδέα για το πασχαλινό τραπέζι, επειδή πάντα κάνουμε μία πίτα στην αρχή στα ορεκτικά. Είναι μια εύκολη πίτα να μας βγάλει από τη διαδικασία και από τη σκέψη τι κάνουμε και πώς σερβίρουμε και τι κάνουμε με το αρνάκι. Όντως, και δεν ξεχνάτε να πάτε να πάρετε το Eat Me, παιδιά, γιατί εδώ έχει αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο ο Βαγγέλης για το πασχαλινό σας τραπέζι. Πάσχα στο σπίτι φέτος και δεν θα το... Συνταγές εγκυημένες, ωραίες. Ακριβώς. Πω, μόνο που τη βλέπω αυτή τη φωτογραφία τώρα, ξέρεις τι παθαίνω. Αυτό εδώ είναι. Όχι, Παναγία μου, κολλασμένο, τι είσαι εσύ. Κολλασμένο. Τι είσαι εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Δεν ξεχνάτε, παιδιά, να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μας εσείς στο Instagram, έτσι, για να διεκδικήσετε αυτά τα καλάθια. Όλυμπος, να γίνουν δικά σας, πέντε τυχεροί θα τα κερδίσουν. Στο έλα κάτω παύλα χαμογέλα, σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, έτσι ιατρικό και στο κλίμα της εποχής, όπως καταλαβαίνετε, που ετοίμασε η ιατρική μας ρεπόρτερ Γιολάντα Ελευθεριάδου. Μιλάνε με την καθηγητή, με τον Κρήτονα Χριστιανόπουλο, καθηγητής ψυχιατρικής και παιδιατρικής κλινικής. Οπότε θα μας μεταφέρουν πώς αναλύουμε τη συμπεριφορά των παιδιών σε περίοδο καραντίνας, αλλά και πώς πρέπει να αντιδρούν οι γονείς στις διάφορες συμπεριφορές των παιδιών, αλλά και μεταξύ τους ως ζευγάρι. Όλα αυτά λοιπόν που μας καίνε για αυτή την περίοδο. Πάμε στη Γιολάντα μας. Παιδιά και γονείς το τελευταίο διάστημα έρχονται να αντιμετωπίσουν μια πρωτοφανή κατάσταση περιορισμού στο σπίτι. Οι ισορροπίες διαταράσσονται και αυτό αρκετές φορές μπορεί να φέρει πολλές συγκρούσεις. Με τον ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο Κρήτον Χριστιανόπουλο θα συζητήσουμε όλα αυτά που μας απασχολούν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, αλλά και τρόπους που θα μας βοηθήσουν να βγούμε αλόβητοι από την πανδημία. Κύριε Χριστιανόπουλε, τι σημαίνει καταρχάς περιορισμός στο σπίτι για παιδιά και γονείς? Πώς διαταράσσεται η καθημερινότητα όλων μας πρακτικά και κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο? Καταρχάς ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας, κυρία Ελευθεριάδου. Αυτό το οποίο με ρωτάτε σημαίνει ότι μένουμε μέσα στο σπίτι και ότι βγαίνουμε μόνο να κάνουμε τα πράγματα που μας επιτρέπει το κράτος να κάνουμε. Στα παιδιά θα πούμε ότι συμβαίνει γιατί είναι ένα είδος πολύ δύσκολης γρίπης για τους μεγάλους, όχι τόσο για τα παιδιά, και ότι πρέπει τα παιδιά να είναι προσεκτικά για να προστατέψουν και τους μεγάλους. Ποιες ηλικίες είναι οι πιο ευαίσθητες? Ποιες είναι αυτές οι ηλικίες που συμφιλώνονται πιο δύσκολα με τη νέα κατάσταση του περιορισμού στο σπίτι? Πιο δύσκολα, κυρία Ελευθεριάδου, θα έλεγα ότι είναι οι έφηβοι. Γιατί αυτοί θέλουν να κυκλοφορούν έξω, γιατί βγαίνοντας μακριά από την οικογένεια μπορούν να βρούνε τον εαυτό τους και να ενηλικιωθούν, οπότε είναι μια πολύ ασυνήθιστη κατάσταση για αυτούς. Οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο και για τα πολύ μικρά παιδιά της προσχολικής ηλικίας, 2 ή 3 χρονών, 4, τα οποία είναι σε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα για να ανακαλύψουν τον κόσμο. Οπότε και εκεί πέρα θα έχουμε δυσκολίες για να μπορέσουμε να τα απασχολήσουμε με επικοδομητικό τρόπο. Πώς εξηγούμε στα μικρά παιδιά τι είναι ο κορονοϊός? Αντιλαμβάνονται, γιατρέ, το πρόβλημα? Ασφαλώς και όχι, κυρία Ελευθεριάδου. Δεν νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά αντιλαμβάνονται. Εδώ εγώ δεν το κατάλαβα καλά και προσπαθώ να το σκάσω μερικές φορές από το σπίτι μου ακόμη. Μπορούμε να πούμε ότι είναι σαν ένα είδος σοβαρής γρίπης που αφορά όμως τα ηλικιωμένα άτομα και τα μεγάλα άτομα και όχι τα παιδιά. Κύριε Χριστιανόπουλε, πώς θα καταφέρουν οι γονείς αυτό το διάστημα να παραμένουν ήρεμοι, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται και τα παιδιά? Καθόλου εύκολο. Μα καθόλου εύκολο. Καταρχάς, όπως είπα και στην αρχή, αλλάζουν όλες οι ισορροπίες. Οπότε εδώ πέρα θα αποδειχθεί εάν
το ζευγάρι μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει και αν υπάρχει βοήθεια ανάμεσά τους. Τα παιδιά για ένα χρονικό διάστημα χάνουν το παιχνίδι με τους φίλους τους και συχνά γκρινιάζουν. Οι γονείς πώς πρέπει να αντιδράσουν? Για παράδειγμα, το να αγοράσουν ένα παιχνίδι ή να κάνουν τα χατήρια στα παιδιά, είναι αυτό σωστή συμπεριφορά? Όχι, κυρία Ελευθεριάδου, δεν θεωρώ ότι είναι σωστή συμπεριφορά. Πιστεύω ότι πρέπει να κρατηθεί όσο γίνεται η ρουτίνα του σπιτιού. Τι είδους δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μαζί με τα παιδιά μας που να είναι επικοδομητικές και να μας προσφέρουν γαλήνη και ηρεμία? Για γαλήνη και ηρεμία δεν ξέρω τόσο πολύ. Και ίσως αυτός ο χρόνος να είναι πολύ σημαντικός, γιατί θα μας δώσει την ευκαιρία κάποιες φορές να μιλήσουμε για δύο ολόκληρες ώρες με το παιδί μας ή με το μεγαλύτερο παιδί μας και να πούμε ακόμη πράγματα από την οικογενειακή ιστορία, για τη γιαγιά του, για τον παππού του, για τις δουλειές του, ώστε να πάει πίσω ένα ολόκληρο οικογενειακό ιστορικό το οποίο θα πλουτίσει το παιδί και θα ξέρει ότι κουβαλάει πίσω του μία ολόκληρη ιστορία. Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν κάποια ψυχολογικά τραύματα σε παιδιά ή και στους γονείς λόγω του πανικού ή του εγκλωβισμού στο σπίτι? Τα παιδιά είναι πολύ πιο ανθεκτικά από ό,τι πιστεύουμε. Επανέρχομαι ότι το σημαντικό για μένα είναι οι γονείς. Αυτοί πρέπει να μπορούν να κρατάνε τα γένια σωστά και να κρατάνε την ψυχραιμία τους. Εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο εάν οι γονείς είναι σε πανικό, εάν οι γονείς επαναφέρουν συνέχεια τα ίδια πράγματα ή εάν κάποιος γονιός πέσει σε κατάθλιψη επειδή είχε μια ευαισθησία. Αλλάζουμε από αυτό το οποίο ήμασταν προηγουμένως, δηλαδή δεν θέλουμε να βλέπουμε τους φίλους μας, δεν κοιμόμαστε καλά, ξυπνάμε νωρίς, αισθανόμαστε κουρασμένοι, μια σειρά από τέτοιου τύπου συμπτώματα, αλλά εγώ δεν θα ανησυχούσα για τα παιδιά. Τα παιδιά δεν παθαίνουν τέτοια πράγματα εύκολα. Οι καιρικές συνθήκες της χώρας μας, ο καλός καιρός που έχουμε στην Ελλάδα μας, μας βοηθάει ή μας δυσκολεύει γιατί πρέπει να μείνουμε σπίτι? Ευτυχώς που ζούμε στην Ελλάδα, κυρία Ελευθεριάδου. Όταν βγήκε ο ήλιος, βγήκα στο μπαλκόνι μου και αισθάνθηκα άλλος άνθρωπος. Και νομίζω ότι περισσότερος κόσμος κάπως έτσι αισθάνθηκε. Αλλά αυτή είναι και η δυσκολία επίσης. Γιατί ναι, μεν φτιάχνει η διάθεσή μας, αλλά θέλουμε να βγούμε και έξω. Οπότε αυτό είναι το εμπόδιο. Όλα αυτά που βιώνουμε, κύριε Χριστιανόπουλε, όταν περάσουν, θα μας αφήσουν κάποια θετικά στοιχεία? Δεν μπορούμε να είμαστε ίδιοι όπως πριν. Πολλοί από εμάς περνάμε τη ζωή μας με ένα μηχανιστικό τρόπο, χωρίς να σκεφτόμαστε τι νόημα έχει η ζωή μου, τι θέλω πραγματικά να κάνω, με ποιον θέλω να είμαι. Αναγκαστικά μέσα από αυτή τη δοκιμασία θα δώσουμε απάντηση σε κάποια από αυτά τα ερωτήματα. Δεν γλιτώνουμε. Είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε απάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ελευθεριάδου, και ευχαριστώ και το κοινό που μας ακούει. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα θέματα και όλα όσα σκεφτόμαστε. Εντάξει, πρέπει να βλέπουμε και τέτοια θέματα, παιδιά, για να μπορούμε να δούμε και πώς θα αντιλάρουμε όλη αυτή την καινούργια πραγματικότητα. Και επειδή είναι και πολλές μέρες ακόμα μπροστά και πολλές εβδομάδες, καλό είναι να έχουμε προετοιμαστεί και ψυχολογικά για όλο αυτό που έρχεται. Σωστά. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε μία σύνδεση με τον κύριο Δημήτρη Κουλούρη, που είναι ιδιοκτήτης των γυμναστηρίων Training Room. Να δούμε, βρε Κωνσταντίνε μου, ναι, τι γίνεται σε αυτή τη φάση με το πώς μένουμε σπίτι και γυμναζόμαστε. Εδώ μας τα λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Δημήτρης είχε έρθει και πέρσι στην εκπομπή μας, άμα θυμάστε. Βέβαια, βέβαια. Σωστά. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Σύση. Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη μου. Για βοήθησέ μας λίγο. Μένουμε σπίτι και γυμναζόμαστε, γίνεται αυτό? Σωστά. Μένουμε σπίτι, μένουμε δραστήριοι και μένουμε υγιείς. Δύσκολη καιρή, πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά τουλάχιστον να διατηρήσουμε ή ας εντάξουμε τη γυμναστική στην καθημερινότητά μας, όπως και οτιδήποτε άλλο επικοδομητικό και δημιουργικό, βρίσκοντας τρόπους να παρακινηθούμε για να παραμείνουμε δραστήριοι. Είτε είναι η οικογένειά μας που είμαστε μαζί στην καραντίνα, είτε είναι ο φίλος που πηγαίναμε πριν μαζί γυμναστήριο, έστω τώρα εξ αποστάσεως να συνεχίσουμε να προπονούμαστε παρέα, είτε το ρολόι που είδα ότι κληρώνετε κι εσείς, έχω κι εγώ Garmin, και αντιλαμβάνεται μέχρι και πόση ώρα κάθεται ο καθένας στο καναπέ και δανείται για να σε παρακινήσει να κινηθείς. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και να μην ξεχνιέσαι. Γιατί καμιά φορά λέμε λίγο πιο μετά, λίγο πιο μετά. Έλα, μωρή, τώρα. Και περνάει η ώρα. Και η μέρα. Ναι, αυτό το λίγο πιο μετά, ναι.
Ποιοι τρόποι υπάρχουν λοιπόν, πώς μπορούμε να γυμναστούμε? Τώρα χωρίς την επαφή με τον γυμναστή μας, με το γυμναστήριό μας, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, αλλά ευτυχώς υπάρχουν τα social media. Τα social media έχουν κυριολεκτικά κατακλειστεί από πληροφορία και από ανθρώπους να γυμνάζονται. Όλοι κάνουν γυμναστική και μαγειρεύουν, όπως θα βλέπετε και εσείς στα δικά σας social. Άρα αλλά βγούμε γυμναστές προσοχή. Και άλλοι μισή master chef. δύο επαγγέλματα είναι. Το θέμα σε αυτό ποιο είναι όμως, ότι κυκλοφορούν πάρα πολλά προγράμματα και τα περισσότερα παιδιά που είναι και επαγγελματίες δείχνουν. Το θέμα είναι να δείξουν ανάλογα με την κατηγορία που βρίσκεται ο καθένας. Δηλαδή, εγώ που είμαι αρχάριος δεν μπορώ να κάνω το πρόγραμμα που μου δείχνει ένας που είναι προχωρημένος. Ακριβώς. Δηλαδή, να υπάρχει μια. Και εμείς σαν κοινό να παρακολουθούμε μετά το πρόγραμμα αυτό ποιος αφορά, βέβαια. Αλλά το σημαντικό και το μήνυμα. Θέλει προσοχή, ειδικά για τους αρχάριους. Πρέπει να επιλέγουν μαθήματα τα οποία να βλέπουν και να κρίνουν ότι ο προπονητής που ανεβάζει, ποστάρει στο Instagram ή στο Facebook, τονίζει τη τεχνική, δίνει περισσότερες οδηγίες. Εγώ ως Δημήτρης συστήνω τις live μεταδόσεις, είτε σε Instagram, είτε σε Facebook, είτε τα μεγαλύτερα βίντεο σε YouTube. Γιατί εκεί μπορείς και ρωτάς κατευθείαν. Συνήθως, ναι. Και έτσι κι αλλιώς υπάρχει και ηλεκτρική πληροφορία. Δεν είναι ένα post το οποίο, όπως βλέπετε εδώ δίπλα, εκτελούνται πολύ γρήγορα οι κινήσεις χωρίς να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, πώς το κάνουν οι αθλητές, το κάνουν οι επαγγελματίες. Ναι, όχι, το θέλουμε δεν πιο λιανά. Πού να στηριχτούμε. Ακριβώς. Αν και το δικό μου post τονίζονται οι σωστές εκτελέσεις και προλαμβάνονται από Δημήτρη μου, θα σε ακολουθήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σου. Και το μήνυμα είναι αυτό. Μένουμε σπίτι και γυμναζόμαστε. Δεν καθόμαστε, Παύλο, απέναντι από ένα καναπέ. Λοιπόν. Εγώ τώρα έλεγα στον Κωνσταντίνο ότι έχασα 400 γραμμάρια την εβδομάδα από τη γυμναστική. 400 γραμμάρια. Πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά. Δεν ξεχνάτε να στέλνετε μηνυματάκια, γιατί μόλις γυρίσουμε θα κληρώσουμε και τον Garmin που μας είπε τώρα ο Δημήτρης, που είναι πάρα πολύ ωραίο υβριδικό smartwatch και μπορεί να σε βοηθήσει και στην αντιμετώπιση αυτής της αγυμνασιάς σου, αλλά και σε πολλά άλλα φυσικά, γιατί μιλάμε για smartwatch, αλλά φυσικά και το αυτοκίνητο, έτσι, την τζιπάρα αυτή, Jeep Renegade 1000 Sport. Μπορεί να γίνουν και τα δύο δικά σου. Μετά τις διαφημίσεις θα κάνουμε την κλήρωση για το ρολόι. Παρακαλώ. Worry, be happy. Don't worry. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Don't worry, be happy. Και πάμε να δούμε ποιος θα γίνει ένα τσακ happy παραπάνω. Γιατί θα έχει κερδίσει αυτό το υβριδικό smartwatch. Παναγιώτης Τζελέφας, λοιπόν, είναι ο νικητής, κερδίζει αυτό το ρολόι που είναι υβριδικό, που έχει όλα αυτά τα... Και μπαίνει και στην κλήρωση, φυσικά, για τον Jeep, όπως όλοι οι υπόλοιποι που στείλανε μήνυμα. Και Ελένη μου... Σήμερα κυκλοφορεί και εφημερίδα το Έθνος της Κυριακής, οπότε αν πάτε στα περίπτερα, μην ξεχάσετε να την πάρετε, γιατί θα βρείτε και τα αγαπημένα σας ένθετα μαζί, όπως το TV Έθνος με τους νικητές του MasterChef, τους παίκτες που δημιούργησαν τη μεγαλύτερη ίντριγκα. Επίσης όμως θα διαβάσετε και όλες τις ξένες σειρές και τις ταινίες που θα δείτε στη συνδρομητική τηλεόραση και στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Το περιοδικό ΙΤΜΗ θα βρείτε με την επιμέλεια του Βαγγέλη Δρίσκα για Πάσχα στο σπίτι, με πολύ ωραίες συνταγές. Επίσης, 30 ερωτήσεις και απαντήσεις για την υπέρταση, ιατρικές συμβουλές για καλύτερη ζωή και τον οδηγό επιβίωσης για τις επιχειρήσεις, τι μας συμβουλεύουν οι ειδικοί για το πώς θα θωρακίσουμε άμεσα την εταιρεία μας. Επίσης, να μην ξεχάσετε ότι μέσα από όλες τις πλατφόρμες του Open TV μπορείτε να δείτε τις λειτουργίες από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Άνω Πατησίων και συγκεκριμένα σήμερα στις 18:30 μπορείτε να δείτε τον κατανυκτικό Εσπερινό. Εντάξει, αλλάζουμε λίγο θεσούλες και επειδή και λιγότερες θέσεις οπερατέρ έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, για να είμαστε σε αυτό, έτσι αυτοεξυπηρετούμαστε κάπως. Τέλεια. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, για τα πλάνα μου. Ήταν πολύ ωραία. τα πλάνα της Ελένης επιμελείται ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε. Και παραμένει στις αποστάσεις που χρειάζεται από εμάς. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε αυτό, παιδιά, γιατί εμείς τετράδα είμαστε εδώ. Δεν είμαστε τριάδα και είναι δύσκολο να αλλάζουμε αυτά τα δύο παιδάκια έτσι μεταξύ τους. Τα παιδάκια. Θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί και θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και αυτό το Σαββατοκύριακο έτσι στην παρέα μας. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά. Άμα θες να σου δείξει ο Βασάλος, μπορεί. Τώρα πια και οπερατέρ. Δεν μπορώ.
Λοιπόν, πολλά φιλιά, θα περάσει παιδιά, κουράγιο και φορέστε ένα χαμόγελο, έλα χαμογέλα, θα περάσει και αυτό όπως περνάνε όλα. Πολλά πολλά φιλάκια, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και θα τα πούμε ξανά, εννοείται, το επόμενο Σάββατο, Θεού θέλοντος και κορονοϊό επιτρέποντας.